Χρήστο μου, αγαπημένο Μαράκι, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα. Θα μου δώσεις σήμερα ένα τέταρτο να κάνω μόνος μου εκπομπή? Όσα θέλεις. Τι, όχι όσα θέλω, δηλαδή, γιατί άμα μου πεις όσα θέλω δεν πρόκειται να ξαπατήσεις εδώ. Γελάς. Μπορείς να κάτσεις άμα θέλεις εδώ στο όρθιο. Γιατί είμαστε, είμαστε ωραίοι. Είμαστε ωραίοι, Χρήστο. Πάντα. Είμαστε ωραίοι. Δράτω με. Κάτσε. Τι έχεις βάλει, μουσικούλα? Όχι, όχι. Δράτω με της ευκαιρίας να πω για μια πρόταση, μια τάκα που λέω στο τέλος. Να είμαστε γεροί, Χρήστο μου, ναι. Να μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας, να δουλέψουμε και να βγάλουμε λεφτά. Γιατί όταν έχουμε την υγειά μας, μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας, μπορούμε να δουλέψουμε και να βγάλουμε λεφτά, ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Διότι η υγεία, κυρίες και κύριοι, είναι ο άσος. Ο άσος της ζωής μας. Έχεις και δουλειά, βάλε και ένα μηδέν δίπλα από τον άσο, έγινε 10. Είσαι και όμορφος, βάλε ένα μηδέν ακόμα, γίνανε 100. Έχεις και λεφτά, βάλε ένα μηδέν ακόμα, έγινε 1000. Έχεις και επιτυχίες, βάλε ένα μηδέν ακόμα, έγινε 10.000. Είσαι παοξής, βάλε ένα μηδέν ακόμα, έγινε 100.000. Έτσι και βγάλεις όμως τον άσο από μπροστά που είναι η υγεία, όλα τα άλλα είναι ένα μηδέν. Γι' αυτό πάντα να λέμε να έχουμε την υγεία μας. Ένας άνθρωπος της πόλης, της δικιά μας της πόλης, μια ζωντανή ιστορία του πέταλου, του θρυλικού πέταλου της Τούμπας, ένας ευληματικός αρχηγός του λαού, αυτό το καιρό, το τελευταίο καιρό, περνάει τεράστια προβλήματα με την υγεία του. Οι θεοί κρατέοι, οι θεοί να δίνανε να ήμασταν δυνατοί για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Οι θεοί κρατέοι, οι θεοί να δίνανε μυαλό και θέληση στους κυβερνώντες, ώστε αυτά τα προβλήματα για τους ανθρώπους που υποφέρουν, γιατί σαν τον πόνο δεν υπάρχει, να μπορούν να πηγαίνουν στα νοσοκομεία και στα ιατρία και να γιάνουν. Δυστυχώς όμως το ελεηνό σύστημα που υπάρχει στην Ελλάδα αυτούς τους ανθρώπους τους ταλαιπωρεί και μας ταλαιπωρεί. Ο μεγάλος, ο θρυλικός Νικόλας, ένα παιδί που εδώ και μισό αιώνα με την παρουσία του εκεί στο πέταλο έγινε και αυτός αιτία αυτό το σωματείο να μεγαλουργήσει, να γίνει ξακουστό σε όλα τα πέρατα της Οικουμένης. Με την ευληματική παρουσία του Νίκου και όλων των άλλων, να μην τους λέμε και τους ξαναλέμε, του μεγάλου Μάκη, του στρατηγού και όλων αυτών που φύγαν τον τελευταίο καιρό, του Τασούλη, από τους Ομπελόκηπους, του Βαλαβάνη προχθές, του Νάκου, τόσοι πολλοί. Ίσως να είναι και ο τελευταίος, το Μοϊκανόν είναι ένας από τους τελευταίους. Όμως δεν το αξίζει του Νικόλα τέτοια τύχη. Να τραβιέται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, γιατί έχει την περηφάνεια να μην ζητάει βοήθεια από κανέναν. Και εδώ που είναι να σας πει μια καλημέρα μαζί μας σήμερα, δεν ήρθε να ζητήσει βοήθεια, ούτε οικονομική, ούτε έχει ανάγκη. Τα λίγα λεφτά που παίρνει το φτάνουνε. Να ζητήσει τη βοήθειά σας, να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία του. Γιατί ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Και όταν πονάς και ταλαιπωρείσαι, τα γεράματα είναι γαμημένα. Δεν ζητάει τίποτα παραπάνω από μια εξυπηρέτηση, ώστε να βρει
κάπου να κουμπίσει το κορμί του, το Γέρικο, γιατί μεγαλώσαμε, γεράσαμε μαζί, και να το γιάνουνε και να μην τον ταλαιπωρούνε. Με ευλόγησε ο Θεός. Και θα πω, όταν είχα χτυπήσει το πόδι μου πριν από χρόνια, και σε αυτό ο ΠΑΟΚ με βοήθησε, έπασε και το κομμάτιασα και είμαι μέσα στις βίδες το ένα το πόδι. Όχι ότι έχω προβλήματα και στο περπάτημα δεν έχω αυτά και τα λοιπά, αλλά δεν μπορώ να τρέξω όπως έτρεχα, να παίξω μπάλα, να μπω μέσα. Βρισκόμενος στο νοσοκομείο, θυμάμαι ο Σάββας ο Κόταρης περνώντας, ο θρυλικός Σάββας από την Νάπολη, περνώντας με είδε κάτω, να πούμε, σταμάτησε με το μηχανάκι Γιώργο, ήρθε το περιγραφτό, με βάλαν μέσα από πίσω με το μηχανάκι ο Κόταρης. Πάμε στο νοσοκομείο Χριστάρα. Εγώ το πόδι μου, αυτά είναι κάτι, άλλο στο δάχτυλό του, άλλο στα βέρα, τους λέει ο άνθρωπος, λέει σπαρταρά, μπά, του λέει ο ένας γιατρός, και έγινες και γιατρός και ξέρεις. Του λέει, χοντρέ, ο Σάββας, άμα σε πιάσω, λέει, από την κοιλιά, τα δάχτυλά μου, λέει, θα φτάσουν στα αντερά σου. Ο άνθρωπος, μπάση περιπτώσει, με βάλαν μέσα και με είχανε. Έμπαινε, ήταν ένας Κύπριος, θυμάμαι. Και μπαίνανε οι γιατροί 10 η ώρα, δεν μπαίνουν οι γιατροί και περνάνε να πούμε τα αυτά και βλέπουνε. Και μετά σε πιάνουν τα γιατρουδάκια και ακολουθούν τις αυτές. Η κυρία Τάδε έχει αυτό, κοίταζαν οι γιατροί, να πούμε, οι καθηγητές. Ο κύριος Τάδε έχει αυτό, και από εδώ ο κύριος Συρίγος που θα μας βγάλει τάντερα, γιατί τον είπα, θα σου βγάλω ρε κουφάλα τάντερα και θα σε δέσω το λαιμό, που θα μας βγάλει τάντερα και θα μας δέσει το λαιμό. Ο Λοβέρδος ήταν τότε ο φίλος μου υπουργός υγείας. Παναγιώτης ο Ψωμιάδης ήταν νομάρχης. Πέσαν τα τηλέφωνα. Την άλλη μέρα ήταν τακτοποιημένα τα θέματα όλα. Όμως μια μέρα πιο μπροστά, όπως περνάνε οι γιατροί, ένας κοντοστέκεται, έρχεται, μου λέει, εσείς ο Γιώργος Συρίγος που κάνει τους Ιλουμινάτη με το Χίτα? Λέω, ναι. Μου λέει, είμαι θαυμαστής σου. Αμάλω, Θεέ μου, σώθηκα. Λέγομαι Αριστίδης Κάζης και είμαι διευθυντής στο ψυχιατρικό τμήμα. Νικόλα, και εκεί θα σε κάνει καλά ο Κάζης. Σε βάλω στον τρελό γιατρό. Όταν θα πάμε στον τρελό γιατρό και θα του πω το πόσο σ' αγαπώ. Λοιπόν, και από τη στιγμή που ήρθε ο Κάζης έγινε πιο εύκολη η ζωή μου. Βγήκε στη σύνταξη ο κύριος Αριστίδης και τώρα με έχει αναλάβει ο Δημητράκης, ο γιος του, ο οποίος είναι και αυτός διευθυντής στον Παπα-Νικολάου. Το γιο του τον παντρέψαμε με τον Σκατζόχυρο, την Αποστολία. Αυτό να θα πάω να βρω. Και θα τον παρακαλέσω τον Δημήτρη τον Γκάζη, το μεγάλο ΠΑΟΞΙ, το φιλαράκι μου, το προσωπικό μου γιατρό, να βρει μια άκρη, να πούμε, με τον Νικόλα. Να το βάλουν μέσα, να τον κάνουν ένα τσεκάπ τον άνθρωπο, να το βγάλουν έξω να ζήσει τα χρόνια που θα του δώσει ο Θεός. 50 θα είναι, 30 θα είναι, 10 θα είναι. Να μην υποφέρει, γιατί υποφέρει. Και ευτυχώς υπάρχει ο ΠΑΟΚ να μας κάνει λίγο να χαιρόμαστε, Νικόλα. Αγόρι μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις? Όπως τα είπες, έτσι είναι το έργο που παίζεται. Έτσι είναι το έργο που παίζεται. Σε ταλαιπωρούνε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Η κοινωνία έτσι είναι, το σύστημα είναι ένοχο, λέει. Δεν το δίκασε κανείς. Τι να πω και τι να καταλήξω. Ταλαιπωρία και Άγιος Θεός. Από νοσοκομείο νοσοκομείο, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το πρωί. Παπαγεωργίου, Παπανικολάου, Αχέπα, Ιπποκράτιο, Γεννηματά, Άγιο Δημήτρη. Και πού και πού και πού. Η ταλαιπωρία και Άγιος ο Θεός. Περίμενε από τις 2 να βγεις 6 το πρωί. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Η ταλαιπωρία είναι άλλο πράγμα.
να είσαι και μοναχός σου. Ευτυχώς που όπως είπε μια αλήθεια. Έχω τα τέσσερα γράμματα. Εγώ παντρεμή με την ομάδα μου είμαι. Όπως θέλει, μερικοί γελάνε. Το ξέρω τώρα, μερικοί γελάνε. Μερικοί το παίρνουν σοβαρά. Εντάξει, δεν είσαι ο μόνος που είσαι. Πολλοί από εμάς αποφασίσανε. Ναι, κοίτα, οι παλιοί το ξέρουν. Κάτι καινούργιοι νεόφραγμοι παοξάκια που αγαπάνε την ομάδα. Έλα μου, εντάξει, αυτός εντάξει. Δεν είναι όμως εντάξει έτσι. Δηλαδή, εγώ έχω. Έκανα καρδιά, εγχείρηση καρδιάς. Έχω δυσκολιότητα. Πονάνε τα πλευρά μου, πονάνε τα πόδια μου. Έχεις πήγα στο Παπαγεωργείο από το 2 το μεσημέρι, 7 ώρα το βράδυ. Βαρέθηκα και έφυγα. Δεν μπορούσα, δεν άντεξα καθόλου. Είχα το 337 σειρά και δεν άντεξα. Και έφυγα. Τι να κάνω, δηλαδή να περιμένω σαν το σκύλο το αμπέλι. Τι να κάνω. Προάλλες πριν 15 μέρες ασθενοφόρο σπίτι μου και ένα καλό που ήταν ο οδηγός Παοξά και ένας ο γιατρός με βάλανε ωραίο στο ασθενοφόρο και με πήγαν στο ΑΧΕΠΑ. Ταλαιπωρία σκέτη Γιώργο μου είμαι. Σκέτη ταλαιπωρία έχω. Τα γεράματά μου 73-74. Άλλα 10 χρόνια 15 χρόνια ζήσω. Εμένα είναι, για μένα είναι όπως το είπα την αρχή, είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι πήρε το κανάλι, έτσι πήρε το ποτάμι. Τι να πω και τι να κατάληξε, Γιώργο μου. Άσε. Και μου κόψε τη σύνταξη. Που έπαιρνα 315 ευρώ. Έλεος. Γιατί δεν στην κόψανε? Γιατί πέρασε, είπαμε, 3 χρόνια. Και τώρα είμαι. Έκανα αίτηση να πούμε παραμυσκάδω. Την πύλη αξιού έκανα αίτηση και με πέρασα επιτροπή, ο Θεός και η ψυχή του μόνο είναι. Και με είδε μια κοπέλα, λέει, πέρασε, λέει, τις 15 του μήνου, σε πάρουμε τηλέφωνο και τις 15 του μήνου πέρασε να σε πούμε το αποτέλεσμα. Περνάω το αποτέλεσμα, περίμενε, λέει, τον άλλο μήνα. Δηλαδή, φάτε, σκύλι και αλέστε. Ταλαιπωρούν το κοσμάκι. Δηλαδή είναι φίλο του. Τι πράγμα είπες? Πόσες συντάξεις κόβουν? Παλιά, κοιτάξτε από κάτι, παλιά του 67-68. Ήταν έτσι, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ έντονο, ρε γαμώτο. Ήταν να πούμε πάνω σχάρι, αντί για 5 μέρες, 8 μέρες. Και 8 μέρες θα πρέπει να πούμε το αποτέλεσμα, ρε γαμώτο. Αυτό ήταν το έργο. Και τώρα πούμε, έχουν να πούμε. Πάρε, δώσε. Και πού να βγάλει, δεν βγάζει τα άκρη. Και άμα πει τίποτα κουβέντα, ορμάνε όλοι μαζί. Όλοι μαζί ορμάνε. Πρέπει να κάνει το πετεινό, πρέπει να κάνει το βλάκα, πρέπει να κάνει το χαζό, για να περνάει η μπογιά σου. Αυτό είναι. Και μετά ταλαιπωρούνε. Με κάνανε ευτυχώς που ήταν κάτι παοξάκια, με κάνανε αξονική, με κάνανε υπέροχο, με βάλανε κλίμα στο ποπό μου. Καρδιά, έκανε το Ιπποκράτο εγχείρηση καρδιάς, είσαι ο Στάσης ο Βάκος και με είδε, είσαι η Σύρα 4 και με είδε. Αυτό είναι το εγώ. Αν είμαι και ανασφάλιτος, τι να κάνω, Γιωργάκη. Να, όρισε τώρα τις 15 μέρες, σε μίσθε το φυρμάνι για να πλέσω το ρεύμα. Μάνα μου αφή. Τι να σε πω και τι να καταλήξω πάλι καλή και κατά. Τι να πω, πες μου τι να πω για να σε πω, για να σε απαντήσω. Πες μου, Γιώργο. Πες μου, ρε παλικάρι εκεί κατά. Έτσι είναι το έργο να παιχτεί, αγάπη μου γλυκιά. Δηλαδή, σ' είπα πάλι. Εγώ είμαι παντρεμένη με τα τέταρια γράμματα. Ο κόσμος μπορεί να μερικοί να γελάνε, οι μερικοί το παίρνουν σοβαρά. Ποιος θα γελάσει, δεν είναι για να γελάνε αυτά. Με συγχωρεί που το λέω έτσι. Δηλαδή, έτσι είναι η ζαλατίνα. Έτσι είναι η ζαλατίνα του κοσμάκη. Η κοινωνία είναι, να πούμε, σαν την Ενέα Ήδρα η κοινωνία. Τι πια να βρούμε, γαμώτο. Δηλαδή, τι, σε τι. Εντάξει, δεν είπα πάλι. Πήγα στο Παπαγεωργείο από τις 2 το μεσημέρι. Λέω εντάξει, για λόγω καλοκαίρι ο κόσμος θα πάει στα μπάνια. Λέω εντάξει, πάω. Το 337 σειρά.
Περιμένω, μπαίνουν κάτι άλλοι μυστήριοι μέσα. Βγαίνουν. Πάω στην γραμματεία, λέω παιδιά, 437. Τι γίνεται, περίμενε. Περιμένω. 9:30 παρά. 11 η ώρα, λένε άντεξε και έφυγα. 11 η ώρα, το βράδυ. Έφυγα. Τι να κάνω, δηλαδή περιμένω μέχρι το πρωί, τι είδαμε, βρικόλακα. 11 το βράδυ. 11 το βράδυ. Από τις 2 το μεσημέρι, 11 το βράδυ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 ώρες. 11. Τι να κάνω εγώ το πετεινό. Δεν πάει άλλο. Βαρέθηκα. Επίσης το γεννηματά. Επίσης το χέπα. Γιατί η ταλαιπωρία είναι ο Θεός και η ψυχή. Μόνο δεν είμαι μόνο εγώ. Όχι. Και ο Κοσμάκης που πάει εκεί πέρα. Άλλη μεγάλη, άλλη μικρή με τα μωρά. Δηλαδή ένα έσχος. Έσχος. Η υγεία είναι, όποιος έχει το χρήμα, είναι πανηγύρι. Άμα είσαι ρέτος, ψόφος θα σκυλεί. Αυτό είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Πώς θα το κάνουμε? Εγώ κάνω μια κρίση του κόσμου, όποιος μπορεί να μας κάνει μια βοήθεια, κοίτα, όχι ελεημόσυνη, δεν θέλω εγώ. Θέλω να πάω να κάνω το γενική εξέταση, όπως το είπες. Να κάνω γενική εξέταση. Γενική εξέταση. Εντάξει, να πάμε. Άμα έχουμε και ένα διευθυντή γνωστό εκεί πέρα μέσα, εγώ το λέω διευθυντή, τι είναι αυτός ο κύριος, για να μας προθέσει, για να κάνουμε τις εξετάσεις. Να κάνει τις εξετάσεις, θέλει ο άνθρωπος. Ναι, εξετάσεις, αίματα, άμα μου πει ο γιατρός, ο π.χ. να μείνω μέσα, να μείνω μέσα. Δεν έχει πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Νικόλα μου, ακούσεις και το πρόβλημά σου, θα το κοιτάξω και εγώ προσωπικά. Εντάξει, αγάπη μου γλυκιά, ευχαριστώ πάρα πολύ καιρό που με δέχτηκες. Είσαι πάρα πολύ καλό παοξάκι. Σε ξέρω πάνω από 40 χρόνια, ρε φίλε. Πάνω από 40 χρόνια σε ξέρω. Και παραπάνω. Από κάτω την τέχουμε. Το Λιζένα. Το Λιζένα. Ο Παπαγιαννίδης, εγώ, εσύ, ο Νοσκομές, ο Νάσος, ο Μάκης ο Γαντζίκος. Μακούλης, πέθανε και αυτό. Πέθανε και ο Νάσος. Πέθανε και ο Παπαγιαννίδης, ο Χρυσάκης. Όχι, ρε. Ζει ο Χρυσάκης. Χάρηκα το πολύ. Μπράβο, Χρυσάρα μου. Σαλόμι. Η Σαλόμι, μπράβο. Ναι, έτσι, έτσι όλοι, ξέρω. Είμαστε μια μεγάλη παρέα στο Ελιζέο, είμαστε μια μεγάλη παρέα. Μέχρι το πρωί καθόμαστε και λέγαμε εκεί πέρα. Ήταν και η παλιά παράγωγη του Πάου. Ναι. Πιο παρακάτω η παλιά παράγωγη του Άρεο. Του Ηρακλέου να πούμε. Αθμαδίδη, Περτινίδη, Θοδωρίδη. Όλοι αυτοί ήταν εκεί πέρα μέσα. Ναι, ήταν ο Αριανή εκεί πέρα μέσα, ήταν ο Ταρούχας, ήταν πολύ. Κάναμε χαβάρε, δεν είχαμε προβλήματα. Ναι, είχαμε λακυρδί, μα όχι, ήμασταν μια καλή παρέα. Το πρωτάθλημα φέτος το χάρηκες, ρε μεγάλε. Το πρωτάθλημα το χάρηκα, Γεωργάκη, αλλά εγώ θέλω να πούμε να είναι παρόν και ο μεγαλομέτοχος. Δηλαδή, δεν θα φύγω το μαγαζί μου. Δεν θα φύγω το μαγαζί μου να είναι ερείπιο. Το μαγαζί μου, μαγαζί δεν είναι ο Πάο. Ωραία. Εντάξει. Ο μαγαζί είναι. Από την όπου είναι εταιρεία. Δεν θα αφήσω εγώ το γυρίσω ή τον Νικόλα. Ή τον Νικόλα να μην κάνει ένα κομμάτι το μαγαζί μου. Θα πάω εγώ, ναι, θα βάλω τον υπαλληλό μου να με βοηθήσει να με κάνει. Αλλά που ξέρω εγώ, αν με κάνει καμιά αρπαχτή. Αρπαχτή, έχω κατζάρευα εκεί. Ναι, τι ξέρει. Αντίγια παιδί. Γράφω το κονδύλι. 150.000 το ταλάκι το παντελόνι. Ναι. Παίρνει ένα μήνα επί το τάλαρο, βάλω τα λεφτά κάτω. Ναι. Τι με νοιάζει εμένα, πάω γάρα, όλε. Παίρνω τα λεφτά. Μα έτσι είναι. Εδώ που είμαι ο συγχωρημένος, ο ταμείος ο Σιρόπουλος, ο Καπάταης, ήταν φραγκοφωνιάς, ήταν και παοκτής, δεν ήταν. Είχε το γιο τον ψηλό τον Βασίλη. Βασιλάκη. Το Βασιλάκη τον ψηλό, γέρασε γι' αυτός, έγινε πιο. Ήταν μια καλή οικογένεια. Έπαινα πάνω να πάρω τα σιτήρια του αγώνος, με λέει υπογράφω εγώ. Βάλει εκεί που είμαι και 5 δραχμές. Άντε 10 δραχμές από το σύνδεσμο. Πάρε και 10 δραχμές από το σύνδεσμο. Θα μεταφέρεις εγκαίρως. Πάρε τα λεφτά. Έτσι ήταν αυτό το θέμα. Τώρα ο Θεός και η ψυχή. Τώρα όποιος βγαίνει
και μάγκας. Εδώ να πούμε, εδώ ο Μποριοτόπουλος. Εδώ καθητή να πούμε κάτι που με λαμόγια. Μη συγχωρεί που το λέω έτσι. Φούε, ρε, τώρα. Μη συγχωρεί που το λέω έτσι. Μη συγχωρεί που το λέω λαμόγια. Συγχώρεσαι με. Ένα λεπτάκι έχεις και φύγαμε. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Εγώ ξέρω να πω ότι ο Πάοκ να πούμε. Να είναι πάντα, ξέρω πολύ καλά, αν κάνει μεταγραφή τον Καμαρά και δύο τρεις καλούς παίκτες, μεγάλους παίκτες, ποιοτικούς παίκτες, ανεβαίνει. Θα έχουμε να πούμε μεγάλο, γιατί η ΑΕΚ θέμα χρόνο διάλυση. Αυτός που ανέβαλαμε, Γιωργάκη μου, θα έχουμε πολλά τραγούδια. Παπά τον είδα, ρε φίλε. Ότι είναι. Παπάς. Όπου ακουμπάς και μπορεί να σε πει και το χέρι. Α, μεγάλο, ναι, εφοπλιστής, όπως ήταν ο Καμπάνης, αυτός ο Καμπάνης, μάτω ένα Καμπάνης. Ναι, ναι, ναι. Ο Καμπάνης που είναι βαπόρι από τον άλλον, από τον έτσι και αυτός. Τέτοιος είναι. Ναι, το έτσι 90 εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι είναι 90 εκατομμύρια. Πόσο, ας πω πάνω κάτω. Το πολύ ο Μελισσόν να πάρει, πούμε, 15 εκατομμύρια. Ναι, πάρα, πάνω, 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 ναι, πού να τα βρει αυτός, 90 τώρα, κασέρι. Τα 15 ιδανικά είναι. Ιδανικά, α, γι' αυτά ιδανικά. Τι να πάρει. Αλλά ο Κασέρι ιδανικά θα πει. Είπε την Άγκη. Εγώ βλέπω την Άγκη αυτή τη χρονιά. Θα έχει πολλά τραγούδια. Και ο Παναθηναϊκός προβλήματα έχει. Ο Αλαφούς είναι ένας άνθρωπος χωρίς αύριο. Δεν έχει ίδιο μοίρα αυτός ο άνθρωπος. Ο Παναθηναϊκός θα είναι Παναθηναϊκός. Η Άγκη θα είναι Άγκη. Μόνο ο χοντρός θα πάει καλά. Ο χοντρός είναι χοντρός. Ο χοντρός θα πάει πολύ καλά. Αυτό να μόνο εμείς τον κάνουμε ζάχαρη. Διότι αυτός ο άνθρωπος έχει καλές βάσεις. Έχει καλές βάσεις. Έχει. Βέβαια. Είναι δυνατός αντίπαλος. Είναι αντίπαλος δυνατός. Πολλά χρόνια τον κυνηγάω. Εγώ ξέρω πολύ καλά. Εγώ ξέρω πολύ καλά. Α, θα κάνω και μια πάσα στο μπάσκετ. Πριν 15 ημέρες είχε μια συζήτηση ο Χατζόπουλος με ένα μεγάλο επιχειρηματία, ο οποίος ενδιαφέρεται να πάρει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ετοιμάσουν οι διαπραγματεύσεις, πάνε πάρα πολύ καλά, δηλαδή είναι σε καλό επίπεδο. Θέμα χρόνου για μένα είναι αναλάβει τα νέα του ΠΑΟΚ. Μέσα του παρόν ήταν και ο Θάνος Κατάρης. Τι παιδί και αυτό που είναι. Τι αλλιώς είναι δικό μας χέρι. Θανάσης είναι δικό μας παιδί. Είναι δικό μας παιδί. Ποιος τον έκανε παράγοντα. Εντάξει, όλοι ήμασταν κοντά. Όχι, ποιος τον έκανε παράγοντα. Εσύ. Όχι. Ποιος, ρε, ο Μάκης. Ο Τάκης Πανελλούδος, ο χωρεμένος. Ο Τάκης, αφού ήταν συνεργάτης τα ρούχα, για, ναι. Είχε παιδικά ρούχα. Ο Τάκαρος. Ο Τάκαρος, ο χωρεμένος. Είχε παιδικά ρούχα. Και μετά έκανε τους κελεμπίους, τους παπάδες, τη ταράστα. Εδώ είναι, δίπλα. Το ξέρω, εδώ περνάω από εκεί, το βλέπω. Έχει μαγαζί και πάνω έκανε γραφείο. Ναι, γραφείο. Ένα όμορφο γραφείο. Πρέπει να φύγουμε. Λοιπόν, Γιώργο, γρήγορα. Πάμε στο διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε. Τώρα, πριν συνεχίσουμε, για όσους από εμάς είμαστε σε διαδικασία ανακαίνησης και ανανέωσης, η Craft Paints και τα χρώματα υψηλής ποιότητας Master Family είναι εδώ με μια σειρά από λύσεις για κάθε εσωτερικό χώρο. Με κορυφαία απόδοση και καλλιπτικότητα, υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο και χιλιάδες αποχρώσεις γίνονται ο σύμμαχός μας στην πράξη για μοναδικούς εσωτερικούς χώρους. Ανακαλύψτε τα χρώματα Master της Craft Paints και μεταμορφώστε κάθε χώρο με όριο τη φαντασία σας. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο craftpaints.com. Θέλετε να αισθανθείτε δυστυχισμένος? Είστε στα πρόθυρα να πηδήξετε από το μπαλκόνι? Θέλετε να κόψετε τις φλέβες σας, να κρεμαστείτε? Θέλετε το κάτι παραπάνω για να πάρετε την απόβαση? Καθίστε 10 λεπτά με τη Μαρία τη Μυστηριώδη. Θα σας φύγει. Ρε φίλε, είναι δυνατόν όποτε σε βλέπω να μην μου λες ένα πρόβλημα που υπάρχει? Πες μου, ρε, κάτι ευχάριστο. Δεν μπορώ.
Δεν μπορώ εγώ να ακούω προβλήματα. Δεν θα ακούς. Αφού τα λες. Να μην τα ακούς. Τα ακούν οι άλλοι. Τα λες στον Χρήστο. Τα έλεγα στον Χρήστο και μην καθόσουν δίπλα. Και πού να πάω. Δεν ξέρω εγώ. Μας διώξεις από το Λίμπερο. Ε, τι έχουμε πάθει. 15 χρόνια εδώ. Φύγω εγώ. Πάτα από αλλού. Φύγησε. Πού να πας και φύγεις. Δεν ξέρω, αφού δεν με ακούς. Δεν θέλω να ακούω αυτά. Μα δεν έλεγα τίποτα. Τον ευχάριστο. Έχεις και ευχάριστο κομμάτι. Λέγει εκείνο. Κάνουμε λίγο γαβά. Τι γίνεται το Αγγελούδης. Θα βάψει τις αυτές. Τις βάφει, τις βάφει. Θα τις βάψει, ε. Πούντες. Είπαμε, ξεκινάνε από τα σχολεία. Σήμερα τα σχολεία δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι γονείς λόγω του καύσωνα. Ναι. Τα δημοτικά σχολεία και τα νήπια μέχρι τις 11.30 ώρα. Μετά υπάρχει προσωπικό ασφαλείας βέβαια. Αλλά βγήκε ανακοίνωση. Πολύ για να μην κλειστά έχουμε. Θα είναι. Ναι. Από τη ζέστη, ε. Ναι, ναι. Γιατί δεν έχετε βάλει αρκουντήσιο μέσα. Μου τσοτάξει, δεν σα έβαλε. Δε, όχι. Εμείς πάντως ας βάλει ο Αγγελούδης. Ο Χουβαρδάς. Συνήθως ο σύλλογοι. Ζέρβας έβαζε. Να τέτοια ευχάριστα με λες, τέτοια χαζά με λες και γελάω μετά. Σας κάνει ο Ζέρβας, σας διώξει όλους. Με το που θα έρθει, τα σημειώνει τώρα. Εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αν ξανά είμαι Θεσσαλονίκη πάντως, δεν ξέρω. Έχουν, έχει να εμφανιστεί εκεί πέρα στις, στην Άνω Πόλη εκεί, ναι. Στο Ροδοχώρι. Γιατί έγινε το πρωί με το σκύλο, τώρα δεν το βλέπει κανείς. Ψόφισε ο σκύλος. Δεν ξέρω τι έγινε. Καλά, ο Κασελάκης αυτό με το σκυλί, τι ξεφτύλα ήταν αυτή. Τι ανατριχιαστική φωτογραφία, ρε φίλε. Που κατέβηκε και πήγε το σκύλο να. Ναι, αυτός ο Τάιλερ και ο σκύλος. Να πούμε, πήγαν το σκυλί να κατουρίσει. Και από πίσω οι δημοσιογράφοι να βγάζουν, να πούμε, το σκυλί να κατουράει. Δημοσιογράφοι είναι αυτοί που έχουμε. Είδες βρε τι στείλαμε στην Ευρωβουλή. Τι? Είδες τι στείλαμε στην Ευρωβουλή. Τι στείλαμε. Τι στείλαμε. Τι στείλατε. Τραγουδίστριες. Ειδοποιούς. Παρουσιαστές. Το Ραφτιά. Έχει βγει ένα καλό με το Ραφτιά που λέει My name is Ears. John Ears. Και από κάτω η άλλη My name is Eleanor Stadi. Τι κατάλαβες τίποτα. Το Ears Ραφτιά. Το μελέτη στα αγγλικά. Ναι. Το μελέτη. Eleanor Stadi. Μάλιστα. Μ' άρεσε πολύ, γέλασα. Τη ζηλεύεις γιατί είναι όμορφη. Πρόβλημά της. Oh. Και μικρή. Πρόβλημά της. Ε, μικρή δεν τη λες, μικρή δεν τη λες. Πόσο αλλά... είναι. Σαραντάρα δεν είναι. Και. Όχι πενηντάρα όμως. Όχι πενηντάρα. Μιλφάρα. Απαπαπα, Γιώργο, ντροπή. Είναι κακιά λέξη αυτή. Θα σε κλείσω το μικρόφωνο. Το μιλφ είναι κακιά. Μιλφ. Δεν το ξέρα. Δεν το βλέπω, το λένε συνέχεια. Πού το λένε, μπορείς. Μωρέ, πού το λένε παντού. Συνέχεια. Σε τι καφενεία πας. Ε, να αλλάξει καφενεία. Χρήστο, πες. Αυτή τη Ζήνα. Ναι, άσχημη, δεν κάνει καλές παρέες. Αυτή τη Ζήνα. Ναι. Την άκουσα, εγώ την άκουσα να λέει. Βγήκα με 100% παραπάνω ψήφους από όσο πήραν όλες οι άλλες. Η πρώτη μιλφάρα της Ελλάδος. Το είπε αυτό. Δεν ήξερα ότι είναι κακιά κουβέντα. Είναι κακιά κουβέντα. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλή. Είναι ακρονίμιο. Ακρονίμιο τι θα πει. Τα αρχικά. Άκρο του νήματος. Αρχικά άλλων λέξεων αυτό το νήμα. Θα σε πω μετά στο διάλειμμα. Είναι. Για εσουρού δηλαδή να το πεις τώρα. Δεν είναι. Έχει κατά κάτι κατά το χιδαίο. Κακιά λέξη. Δεν καλή λέξη. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η λέξη, δεν την ξαναλέω κιόλας, σημαίνει μια όμορφη σαραντάρα. Κάτι τέτοιο. Δεν δηλαδή. Σημαίνει αυτό. Πενιντάρα, σαραντάρα. Το νόημα αυτό είναι πάνω κάτω που λέει ο Γιώργος, αλλά το εκφράζουν με ασκού τρόπο, Γιώργο. Να. Θα μπορούσαν να διαλέξουν κάποια άλλη έκφραση. Έχω κι άλλες, δε φίλε. Να πείσεις άλλες, Γιώργο. Πες. Εγώ νόμιζα ότι. Δηλαδή θα το πει σε μια άλλη. Τι ωραία αυτή είσαι και αυτή θα χαρεί. Όχι. Όχι, δεν χαίρομαι. Δεν θα χαρεί, Όχι. Όχι. Μέσα τη μπορεί, αλλά δεν έξω δεν θα το δείξει. Ούτε μέσα, γιατί τη συγκεκριμένη λέξη υπονοεί και μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Ε, αφού είναι. Που εκφράζεται κάπως. Το εκφράζεται κάπως. Αυτό δεν θέλω να μου εξηγήσεις. Στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα. Ηλικιακά έχει προσδιορισμό σίγουρα. Mm. Ότι είναι πάνω από 45, 40, 50, 55. Καμιά καλοδοτηρημένη 60.
Έχει και τέτοιες. Αλλάζει κατηγορία εκεί. Αλλάζει. Κολόγρια λέγεται εκεί. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Θα πω μετά έξω. Είναι μια κατηγορία. Είναι που προσπαθούν. Χρήστο. Είναι μια κατηγορία. Είναι τέτοια. Γιαγιά. Βαδί. Πλάκα με κάνεις τώρα. Όχι. Καθόλου. Με προκαλεί αηδία. Να κάτσεις, βλέπω να κάνω τους μπεμπέκες στη φύση. Δεν είσαι μπεμπέκα. Μπεμπέκα είναι τα κουρτσάκια που βγαίνουν τώρα και θέλουν 10 σαν και σένα. Που είσαι μέσα στα πλαστικά και στα τραβήγματα και στα ράματα. Παλιόγρια. Να χάρεις την ηλικία σου. Δηλαδή εγώ είμαι 60 χρονών και λέω είμαι 60 χρονών. Δεν το κρύβω. Γιατί με κοιτάς με αποδοκιμασία. Σκέφτομαι αυτό που είπε σερ. Σοφή γυναίκα αυτή η σερ. Η σερ. Ναι. Έχει να δώσει σερ. Πόσο χρονών είναι? 500. Πόσο είναι βρε τέρας? Δεν είναι 75-80 η σερ. Τόσο μεγάλη ρε. Είναι. Αυτή 80. Θέλει βιοπαλαιστή ρε φίλε. Αυτή, γιατί λέει, βγαίνεις, λέει, γιατί δεν βγαίνεις με συνομιλίους, γιατί πέθαναν όλοι. Αυτή είναι, έτσι. Για κάτι τέτοιους έτσι. Θέλει 75, άρα τώρα θέλει σεξ, φίλε. Αυτή είναι με σαματζούνι. Ναι. Θέση, θα μας μαζέψει το σωρό. Μάζεψε το να. Τι να το πω τώρα, μην απαντήσω στην ερώτηση του. Τι λέω, ρε φίλε. Τι λες, βρε. Τι λέω, παλιόγρια είναι. Τι είναι, τι που κάνω τις μπεμπέκες. Αλλά πω η Ζήνα είναι, έχει να δώσει. Και το δείχνει ότι εγώ, ξέρετε, είμαι καλοδιατηρημένη. Δεν έχει βάλει από τα πλαστικά μέσα και τις σιλικόνες. Μου κάνεις την μπεμπέκα και άφησες το ντεμπάκο να πούμε μόνο. Τον ποιον? Τον Ντέμι. Τον Ντέμι. Τον Ντέμι. Α, δεν τον άφησε μόνο. Θα βρήκε και αυτός κάτι. Την Παναγοπούλου του Μέγκα. Βγαίναν μαζί. Έπεσε στα μάτια μου. Ο Ντέμις. Όχι, ο Ντέμις Παναγοπούλου. Ένα ρε, δεν είναι αειδιαστικός ο Ντέμις. Έχει μια ιδέα. Ποτέ δεν μου άρεσε. Έλα. Ποτέ δεν μου άρεσε. Μου βγάζει κάτι, κάτι από γλίτσα, ότι υδρώνει. Ποτέ δεν μου άρεσε ο Ντέμις Νικολαίδης. Εντάξει. Ποδοσφαιριστής, οκ, μέχρι εκεί. Αλλά για τίποτα παραπάνω. Για τίποτα παραπάνω. Άρα η Βανδύ, πολύ του έπεσε η Βανδύ. Πάρα πολύ του είχε πέσει η Βανδύ. Γιατί ήταν και καλό κορίτσι η Βανδύ και τον κράτησε. Εγώ αυτό έχω να σε πω. Γιατί από εκεί πέρα πάνω είναι και αυτός. Ξέρω. Τώρα αυτό την αηδία που βγάζει με αυτό το χοντρό που αρρώστησε την καρδιά του. Όχι και χοντρό, τον έφαγε. Πάει ο Μπισμπίκας. Ο Μπισμπίκας. Μια και φιλούνται ρε από μισή. Κάτσε ρε φίλε, γιατί χοντρό. Μια χαρά είναι ο Μπισμπίκη, ρε φίλε. Ρε παιδί μου, από μισή. Είχε τον άλλο είναι. Που ήταν ένα και δέκα να πούμε. Πόσα. Κρασοπατέρα σου. Άσε με τώρα. Τώρα φιλούνται στα σταυρά στι πίστε. Καλά κάνουν. Εδώ χθε λέει ποιο, ένα 93χρονο ο Ροκφέλλερ παντρεύτηκε την πεθερά του νιάρχου. Κάτι διάβασα και τρελάθηκα. Το κράτησα για να πάω το ψάξω εγώ το βρω. 67 χρόνια πήρε. 67 χρόνια και αυτός είναι 93. Ναι, ναι, ναι. Εσύ τι με λες τώρα. Θα ζήσουν τον έρωτά του 93 και 67. Μεγάλη την πήρε. 67. 93 αυτός, 67 αυτή. 93 χρόνια μπορεί ο Έρμπος. Δεν ξέρω. Τι να μπορεί, μωρέ, πλάκα με κάνεις. Αυτή, άμα μου λες. Αυτή είναι ωραία. Φυτρώνουν, βάζουν και. Ναι, παπάρα, καλά, ναι. Εντάξει. Δεν βάζουν. Τι να βάλουν κι εσύ. Δεν ξέρω. Μπορεί να βάζουν άλλους. Να κάνουν τη δουλειά τους ως συνήθως. Τώρα για ποιος είναι για εσουρού ρε Χρήστο. Ναι. Εγώ απορώ πως δεν έχεις διώξει κιόλας. Ποιος είναι. Άμα το λέω πράγμα που δεν θέλει για εσουρού κατευθείαν. Θα φωνάξω το δάσκαλο. Τι έγινε, τον πήρατε τον παίκτη. Οι πληροφορίες λένε. Για Καμαρά θέλω να μας πεις. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, είναι η μόνη που το έχει πει. Ρωτάει ο κόσμος για Καμαρά από το πρωί, να ξέρει. Α, τρεις-τέσσερις. Οι πληροφορίες μου λένε, και οι φήμες δηλαδή. Στάσου, ρε φίλε. Στάσου. Οι φήμες ή οι πληροφορίες. Πληροφορίες και φήμες μαζί. Μα δεν με νοιάζει για τις φήμες. Ωραία, πάμε στις πληροφορίες. Πληροφορίες μου λένε ότι έκλεισε το 1300 και παίρνει και πριν. Δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό. Με ενδιαφέρει αν έκλεισε. Έκλεισε. Εδώ πέρα το λέμε ότι έκλεισε.
Λίγα να χωθούν κάποιοι έτσι δεξιά-αριστερά, ανεβάζαν, ναι, ξέρεις το παιχνίδι πώς παίζεις το πόκερ. Ναι. Τα βλέπω όλα. Που δεν ξέρω και την ορολογία τέλος πάντων, έχω παίξει και ποτέ. Δεν ξέρω τι, τι θες να πεις, θα σου θέλω, παίχτηκε ένα πόκερ. Αν εσείς δίνετε τα ρέστα τόσα, μου. Ναι. Τα ρέστα αυτός μου. Δίνει παραπάνω. Τα βλέπω, έλεγε ο ΠΑΟΚ. Τα βλέπω και. Ναι, ναι, τα βλέπω. Ναι. Τα βλέπω. Εγώ σ' ανεβάζω και τα βλέπω. Δεν έχει τίποτα άλλο. Κατέβαινε ο ΠΑΟΚ. Τι κατέβαινε. Δηλαδή, έφεραν αυτή μια πρόταση. Για το πάρουμε από την αρχή. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρόταση Α. 10 δραχμές. 10 δραχμές. Έβγαινε ο μάνατζερ, έλεγε, έκανε πρόταση π.χ. η ΑΕΚ 35. Τα βλέπω, έλεγε, να δω την πρόταση. Δεν είχε. Τι τα βλέπω. Τα βλέπω, να δω την πρόταση. Πούντι. Δεν δείχνουν τέτοια πράγματα. Σώπα και εσύ που δεν δείχνουν. Τι λες τώρα. Σου λέει 35. Άμα είναι 35, δώσε τώρα. Λες και ναι, αυτό. Τα βλέπω. Δεν είναι τα βλέπω. Τι τα κάνει. Δεν τα βλέπω. Τον έδιωξαν δύο φορές και γύρισε άλλες δύο. Για να σπάσω, έφυγα. Ναι, τον έδιωξαν δύο φορές. Τον είπαν μέχρι και το deadline που λέγες. Άντε πάλι. Deadline. Δηλαδή σε deadline ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τον είπε, μάγκα μέχρι ναι, εδώ. Αυτό. Τα βλέπω. Μέχρι και πούντα. Αυτά που λες. Πάντα πάλι τα βλέπω. Τα βλέπω, ρε φίλε. Δεν λέω το άλλο. Το ίδιο πράγμα λέω. Τι λέω. Λέω ότι αυτά σου δίνω εγώ. Ναι. Θέλεις, έχει καλός. Έχω παραπάνω. Να πας τα παραπάνω. Να πας τα παραπάνω. Έφυγες. Deadline. Ούτε βλέπω. Δεν τα είχε όμως για να τα δει. Αυτό εννοώ. Μπορεί να τα είχε και να προτίμησε ΠΑΟΚ λόγω Champions League. Αυτό δεν μπορώ, το ξέρω. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, βέβαια. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, βέβαια. Και το Μάρκο Αντώνιο δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Τι γίνεται. Κόμμα τρέχει. Ναι. Τι να γίνει. Δεν ξέρω. Είπαν δεν θα τον ανανεώσουν, αλλά δεν βλέπω κίνηση. Αυτό είναι. Έχω μια... Εκεί την απορία την έχω ακόμα, θα μάθω. Τον αρχηγό ανανεώσαμε ένα χρόνο, το ξέρει αυτό. Το φίλο του Βιερίνη. Δεν ανακοινώθηκε ακόμα επίσημα, αλλά προ τα εκεί πάει. Προ τα εκεί πάει. Δεν μιλάει. Άλλα με τα χείλη των Ασεβών. Θα μιλήσει με τον Ριβάν και θα μας το ανακοινώσουν. Είπαμε ένα δεκάλεπτο μπροστά το έχει. Φυλακή το στόμα, τι μου Θεέ μου. Ένα δεκάλεπτο μπροστά το έχει, το είπαμε. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, όχι κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί. Μαρέα. Δεν μπορεί. Θεέ μου, φυλακή το στόμα, τι μου. Πώς το λέει αυτό, κάπως έτσι. Θου, το λέει. Κύριε. Θου, κύριε. Ου. Θου. Θου. Πώς λέμε, χου είσαι. Μπράβο. Θου. Θου, κύριε. Ναι. Φυλακή του στόματί μου. Έτσι. Και μετά θα βγαίνουν να λένε ότι τα μείον είναι μείον. Ναι, αλλά αυτό γίνεται 15 χρόνια τώρα. Γι' αυτό είσαι 200 εκατομμύρια μέσα. Δεν ξέρουμε με τι λεφτά θα κλείσει προφανώς. Με τι. Με τι χρήμα θα κλείσει δεν το ξέρω. Εσύ τον έδινες πάνω από 10.000 το χρόνο, δηλαδή αλβανικό μερογάματο. Όχι, εντάξει, φίλε, θα το δώσεις ένα πενιντάρι εσύ. Τι ορίστε? Ένα πενιντάρι θα τον δώσεις. Λέω εγώ τώρα. Πενιντάρι. Ναι, ρε φίλε. Έτσι σπαρταριστώ. Ναι. Τέλος πάντων, το θεωρώ πολύ υποβάθμιση για τον ΠΑΟΚ. Όλη αυτή η κοροϊδία που γίνεται 5 χρόνια τώρα με τον Βιερίνη. Και, με τον Βιερίνη. Κρατάς και Τάισον φυσικά, έτσι. Τον? Τον Τάισον. Τάισον τον έχει κάνει συμβόλαιο. Ναι. Και ο Τάισον σφυρίζει. Είδες, δέντησε το πιτσιρικά του στα σπρώμαυρα, τον έβγαλε φωτογραφίες ο Τάισον. Ένα γουρομάλικο, είχε ένα καλό. Του φώναζε και φοξίδικα το μικρούλι. Πουλάκι μου. Ναι. Πιάσαν και τον Τέλια εκεί πέρα στη Ζάκυνθο σε ένα ξενοδοχείο που κάνει διακοπές στο παιδί, ωραία τιμένο. Πήγαν εκεί τα παουκτσάκια με τις φανέλες της Εθνικής, μάλιστα. Μάλιστα. Όχι μόνο του πω της Εθνικής, γράψε ρε πάω και πάω. Ζόλι στην κολάρα έβαλε. Ναι, ρε φίλε, τάκ τάκ με πάρτο. Στο Λουτσέσκου να τα λες αυτά που δεν τον ήθελε. Αυτή την παικτούρα. Εγώ θα σου ξαναπώ. Δεν αισθάνομαι, δεν αισθάνομαι. Ξέρεις, έχω ένα. Ότι είναι καθαρά επιλογές του Λουτσέσκου όλα αυτά. Δηλαδή. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπήρξε πίεση, όχι από το Σαββίδι. Εγώ εκεί πέρα στον Κυριάκο βρίσκω την. Τη μεγάλη πίεση που ασκούσε και ίσως συγχοντάριζε και λίγο και ο Καγκάτσης. Αυτό που μιλάς είναι τρομακτικό που λες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λες. Εγώ, σαν Μαρία, εγώ αυτό αισθάνομαι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πόσο τρομακτικό είναι αυτό που λες. Καταλαβαίνω. Ότι έχει γνώμη ο Κυριάκος και ο Καγκάτσης στην 11η του ΠΑΟΚ. Δηλαδή στην πόλη και σε όλα αυτά. Είναι μια φρίκη αυτό που. Στα λεφτά, ίσως τότε δεν υπήρχε εύκολη ηρωή χρημάτων τότε, κάποιο διάστημα που δεν μπορούσε. Είναι η κυρία Κοντζάρεβα, δεν είναι εκεί. Τώρα ναι.
αυτή ξέρει τα οικονομικά. Και αυτή η γυναίκα εκτελεί εντολές. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς άμυρος. Δεν υπάρχει. Ο καθένας στον τομέα του, παιδί μου. Ναι, αλλά... Εάν έχουν αφήσει τον κάθε έναν εκεί πέρα μέσα να επεβαίνει στο ένα το θέμα ή στο άλλο, αυτό είναι πλέον πρόβλημα της ιδιοκτησίας. Αυτή τη συνέστηση έχω, Γιώργο. Ότι μπορεί να μην ήταν καθαρά του Λουτσέσκου. Εντάξει, ο Λουτσέσκου έχει τα κολλήματά του, έχει τις αναποδιές του. Έχει. Δεν σου λέω ότι είναι η προπονητάρα και δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, όσες φορές έκανες τον πάγκο σου, έκανες και πράγματα. Με τη βοήθεια βέβαια των παιχτών του, Σαββίδη, με τη χρηματοδότηση, με όλα αυτά. Δεν ήταν μόνος του. Πήρε αυτό την μπάλα και έβαλε γκολ. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο πολύ μεγάλο το θέλημά του να φύγει ο Τζιόλης ή να φύγει ο ένας, φύγει ο άλλος. Υπήρχαν και κάποιοι από δίπλα που σιγοντάριζαν κιόλας και τα παιδιά και την όλη ιστορία και θέλω να φύγω. Εγώ πιστεύω ότι υπήρξε πολύ μεγάλο θέλω, το θέλω των αθλητών αυτών. Ότι θέλω να φύγω. Το θέλω των αθλητών. Ναι. Δεν υπάρχει αθλητής ο οποίος από το ξεκίνημά του κάνει το ξαφνικό ξεπέταμα και φτάνει στα πικ να μην θέλει να φύγει. Ναι. Σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν γίνεται μόνο στον ΠΑΟ. Έτσι. Από την άλλη μεριά όμως, όπως ο σύλλογος έχει απέναντι στους αθλητές έχει υποχρεώσεις, έτσι έχει και ο ποδοσφαιριστής υποχρεώσεις απέναντι στο σύλλογο. Και όταν ακούω να λένε συμφιλιάζομαι, όταν ακούω να λένε συναδέλφους, άμα θέλει να φύγει ο παίκτης δεν τον κρατάει κανείς. Πώς δεν τον κρατάει κανείς, ρε φίλε? Δεν έχει συμβόλαιο. Κάνεις ένα συμβόλαιο και αγοράζεις ένα σπίτι. Μπορεί να το πάρει κανείς? Με. Πώς? Τράπεζες. Άσε ρε τις τράπεζες. Άμα είσαι τακτοποιημένος, λέμε, μπορεί να το πάρει κανείς? Όχι. Γιατί? Γιατί έχει συμβόλαιο. Πώς θα γίνει δηλαδή? Μόνο άμα πάθεις κάτι, εγώ θα σε πληρώνω 5 χρόνια. Πάμε έξω να σε πω τι σημαίνει η Μίλφ και επιστρέφω. Ποιος θα έρθει? Πάμε έξω να σου πω, θα πει Μίλφ, λέω. Ναι, ποιος θα έρθει? Ο Γιωργάκης, ο Γιώργος. Που πουλάει ο Γιώργος. Ο θλιμμένος Γιώργος. Δεν είναι θλιμμένος, είναι χαρούμενος γιατί πουλάει. Α. Πουλάει και αγοράζει. Δεν μιλάει, δες το να μας έλεγε χθες η ΑΕΚ. Και άρε, τίποτα εκεί, δες. Μην μιλάς από μακριά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό break. Είσαι ο ήλιος μου, λέει, μαράκι, και το φεγγάρι μου. Το τυχερό μαργαριτάρι μου. Άλλα μου λέγες έξω. Δεν το λέω για σένα. Εσύ είσαι το βάσανό μου. Έτσι. Χωρίς εμένα δεν κάνεις. Τι είναι, έρευος? Δεν κάνω ότι δεν κάνω, δεν κάνω. 10 φορές τηλέφωνο σε παίρνω τη μέρα. Δηλαδή, αλλά είσαι βάσανο, ρε φίλε. Είμαι. Όμως. Ο ήλιος και το φεγγάρι είναι αυτοί που αυτό τον καιρό κρατάνε τις τήγες του ΠΑΟΚ στα χέρια τους και με αστραπιές κινήσεις, χειρουργικές, λεπτεπίλεπτες προχωρούν στην διεκπεραίωση των στόχων. Και επειδή το χρήμα το εύκολο δεν υπάρχει και όταν βγάζεις από τα κρυμμένα πονάς. Οχο. Γιατί τα έχεις καβάτσα για τη δύσκολη, κάνεις και σωστέα και σόφρον πράγματα. Φίλε, αφήσε τους χωρίς μία. Όταν χρειάζονται τους δίνετε. Και μας πιάνουν κότσους. Τον κλείσατε τον παίχτη. Μεγάλη δουλειά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάνε χωρίς πολλά λόγια, με σοβαρές και σωστές κινήσεις. Εάν ο ΠΑΟΚ έκλεισε το ΜΕΙΤΕ που για να πάει η κυρία Μαρία στη Λισαβόνα δεν θα πήγε. Για ταξίδι αναψυχής. Και άμα ήταν να πάει ταξίδι αναψυχής χάθηκε η Σαντορίνη. Πάει στη Λισαβόνα. Εσύ δηλαδή που θα πήγαινε, στη Λισαβόνα? Μαγιόρκα, παραδίπλα.
αφήσεις τη Ρόδο και την Κάρπαθο και θα πας στη Μαγιόρκα, ρε. Είσαι τρελή, ρε. Πάμε τον Μπράντον εκεί πέρα που κάνει και κοτσιδάκι. Ήταν εδώ. Μπραντ Πίτ χθες. Όχι, ο Τόμ Κρούζ. Τόμ Κρούζ. Ναι. Έλα, ρε φίλε. Ήρθε να κάνει αυτό το. Ο Θωμάς Κουραζιέρας ήρθε να. Αν ήταν Έλληνας, θα είχε φώτο επίθετο, έτσι. Θωμάς Κουραζιέρας. Θα έκανε τέτοιο. Έψαχνε να βρει μέρη για να κάνει να γυρίσει την καινούργια του ταινία. Μόνος τα κάνει αυτά. Είναι λίγο ιδιαίτερος ο Τόμ Κρούζ στο πώς κάνει τις ταινίες του. Επειδή κάνει μόνος του τις επικίνδυνες σκηνές, σπανιότατα χρησιμοποιεί στάντμαν, δηλαδή να αντικαθιστάται από επαγγελματίες ναι. που κάνουν επικίνδυνες σκηνές, έρχεται και βρίσκει μόνος του τα πάντα. Πού θα γυριστεί, πώς θα γυριστεί, τι πρέπει να χρησιμοποιήσει. Εγώ έμαθα ότι ήρθε για άλλο λόγο. Όπως? Έκανε συνάντηση χθες το βράδυ με τη Λατινοπούλου. Γιατί προσθέτει το γέλιο, κύριε. Εγώ έμεινα άλαλη. Όχι, δεν γέλασα, έμεινα άλαλη. Το πολιτικό ήταν σαρδόνιο. Καλά, δεν έχεις μάθει τι γίνεται. Τι οργασμός γίνεται αυτή τη στιγμή. Για πες, για πες. Η Λατινοπούλου ναι? σε 4 χρόνια θα είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Την παρομοιάζουν στην Ευρώπη σαν τη νέα Λεπέν. Ναι. Μελώνη. Μελώνη, Θάτσερ. Βέβαια. Ήδη ετοιμάζεται το ψηφοδέλτιο που θα κατεβάσει σε εθνικές εκλογές. Ναι. Και λόγω του ότι δεν μπορεί να είναι στη Βουλή από τα ευρωπαϊκά αυτά από και από τις Βρυξέλλες, θα καταγγείλει την κυβέρνηση και θα ζητήσει πρόωρες εκλογές. Τώρα γιατί δεν την καταγγείλει δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι το 50% του ψηφοδελτίου της ναι. θα είναι από Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί από ό,τι λέει και η ίδια, την Ελλάδα την κάνανε μεγάλη οι Έλληνες του εξωτερικού. Αυτοί που ήρθαν ελευθερώσανε την Ελλάδα από τον Υψηλάντη και τον Καποδίστρια μέχρι τον Καραμαλή που ήρθε τότε από το Παρίσι και τον Παπανδρέου από την Αμερική, από τη Σουηδία που ήταν. Πάντως αν είναι από Έλληνες του εξωτερικού 20.000 επιστολικές ψήφοι και κανάκηρες αν το ξέρεις από τους Έλληνες του εξωτερικού από τα διαμάντια αυτά που στείλαμε έξω 20.000 επιστολικές ψήφοι θεωρήθηκαν άκυρες. Ο λόγος 7 τα διαμάντια απ' έξω δεν ξέραν πώς να στείλουν τις επιστολικές ψήφους. Τι θες να πεις τώρα, αυτό είναι κακία που λες. Κακία, ξεκακία. Τα διαμάντια. Αυτά τα παιδιά είναι που κρατάνε. Εγώ δεν είπα ότι δεν φύγανε μυαλά, αλλά το λέω σε αντίθεση με αυτό που λες. Δηλαδή, μας σώσαν, μας κάναμε. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, ρε φίλε. Άλλο λέω, ρε παιδί μου, όταν τελειώσω, πες και το τι κάνουμε εμείς. Εγώ σου λέω ότι και δεν έχεις να σχολιάσεις τίποτα. Ξέρεις ποιος έχει το ψηφοδέλτιο. Γιατί να το ξέρω, πώς να το ξέρω. Θες να σου πω? Βεβαίως. Αντιπρόεδρος του ψηφοδελτίου θα είναι ο πρίγκιπας Νικόλαος. Έτσι έχω μάθει. Αυτός που χώρισε είναι ο χωρισμένος, ευάλωτος, ορμάται. Θα έχει από τους δικούς μας ήταν ο Ζέρβας. Ο οποίος Κωστάκης. Κλείστο το ψηφοδέλτιο. Κλείστο! Φίλε, στη Λατινοπούλου πες το. Εγώ είμαι ένας απλός ψηφοφόρος της. Από τον ΠΑΟΚ θα τον εκπροσωπήσει η κυρία Μαρία Γκοτζάρεβα. Θα είναι στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Λατινοπούλου. Αυτός ο Αλιάγκας ποιος είναι? Αλιάγας, ο Γάλλος. Τι είναι αυτός? Παρουσιαστής και τα λοιπά. Το ξέρεις, δηλαδή. Αυτός που έκανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες που... Αυτός δεν εκφωνούσε μέσα από το γήπεδο. Ναι. Έκανε. Πάγωσε το αίμα σου, ε. Όχι. Ωραίος ο Αλιάγας, δεσύ. Καθόλου. Ο Αλιάγας, ξέρετε, κοσκούκλος. Ένας Τόμ Χάνς, τι είναι αυτός? Χολιγουδιανός στάρ. Εφάμιλος του Τόμ Κρούζ που λέγαμε. Του Μπρατ Πιτ. Σόγαμπρο τον έχουμε πάρει, αυτό να ξέρεις. Τι είναι Έλληνα? Σόγαμπρο, σόγαμπρο. Παντρεμένος με Ελληνίδα.
Είναι από τα απομάκικα χωριά της Ξάνθης η γυναίκα του, που είναι τρεις φορές πιο Έλληνες από εμάς. Σιγάρε που είναι τρεις φορές πιο Έλληνες. Τρεις φορές πιο Έλληνες είναι. Επειδή καλά τους έκανε Μπαγκογιάννη και τους κυνήγησε. Τρεις φορές πιο Έλληνες. Γιατί είναι τρεις? Είναι Έλληνες σαν και εμάς. Τρεις φορές πιο Έλληνες και το διαλαλούν. Και εμείς κοφεύουμε. Γι' αυτό είναι τρεις φορές πιο Έλληνες. Να σου λέει μέλες και να φύγε, ρε. Ρε, είμαι Έλληνα σου. Ρε, φύγε. Βρε, σου κρατάω και τα βρε, φύγε. Γι' αυτό είναι τρεις φορές πιο Έλληνες. Δεν άκουσα εγώ κανένα να μου λέει είμαι από εκεί για να του λέω φύγε. Εσύ δεν άκουσες. Καλά. Αυτά, αυτό είναι το Πασόκ. Άσε με που είναι αυτό το Πασόκ. Αυτή είσαι στα πάντα. Άσε με που είναι αυτό το Πασόκ. Για συνέχισε εδώ τι άλλα τέτοια θα πάρει εκεί πέρα μέσα αυτή. Δεν μου λες η Αφροδίτη είναι αυτή που έχει πλακωθεί με τις Παοκτσίδες. Ε? Και θα πάει και η Γκοντζάρεβα. Κάτσε να ξέρουμε τι λέμε κιόλας. Με την Αφροδίτη έχουμε. Καλά, δεν το ξέρεις που έγινε χαμός. Όχι. Να το βρω το βίντεο και θα σου το δείξω. Να το βρεις. Ο Χρήστος ο Ζαμπούνης. Μάλιστα. Έχει να δώσει. Χρήστος είναι. Χριστάρας εξαιρετικός. Και πάω ξάκι άρρωστο. Απ' τα λίγα. Και φίλος μου. Εξαιρετικός. Βεριωτάκι. Επιτέλους έχει ένα καλό φίλο. Χριστάρας είναι. Συμφωνά. Από τα καλύτερα, συμφωνάμε. Καλά να το λέει Χρήστο και θα είναι κακός, ρε Χρήστο και όσοι πες τώρα. Τι να πω τώρα. Μια Παρδάλος, πώς λέει. Μια Βαρδάλος. Βαρδάλος, ναι. Αυτή τι είναι. Και αυτή, είναι... Ελληνοαμερικανίδα τρίτης γενιάς νομίζω είναι η Βαρδάλος. Και αυτή προσεχώρησε στη Λατινοπούλου, έρχεται την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ. Είναι αναγνωρίσιμη αυτή. Βέβαια, ναι, αυτή ναι, έκανε ναι. Το γάμο αλλά ελληνικά της. Τρεις ταινίες. Αυτή είναι. Τρεις ταινίες. Α, αυτή είναι πολύ αγαπητή. Ναι, μπράβο. Πορτοκάλος. Πορτοκάλος. Δεν γραμμές θα άνοιξε το παιδιά ή... Δεν ξέρω. Κάτσε κάνουμε τώρα, κάνουμε τέτοιο, να μην κάνουμε τώρα το κόμμα. Ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης. Ω, και ο Παναγιώτης. Αγαπητός ο Παναγιώτης, γιατί, τι. Ω, δεν είπα κάτι. Όσες φορές έβαλε υποψηφιότητα πήγε πρώτος. Νομάρχης από τους λίγους, το καλύτερο παιδί. Και δικό μας χέρι, διοικητήριό της. Αλλά δεν ξέρεις εσύ. Πού να ξέρω εγώ, ρε. Αποδικητήριο. Περιμένουμε να βάψουν τις γραμμές εκεί πέρα, από εδώ περιμένεις. Τόσους έχεις, ρε φίλε, φίλε. Μη με νευριάζεις τώρα, θα σχιστώ. Ναι, για σχίσου. Ναι. Περιμένεις από όλους τόσους φίλους. Είπες το Ζερβάου, το Κωστάκι, είπες τον Ψωμιάδη. Ζέρβα, ετοιμάζει τα μαχαίρια. Ναι. Θα έρθει να σα κομματιάσει λίγο όλους. Ναι, σιγά. Ναι. Θα σκίσει καλά. Άντε τώρα, να μην πω. Αυτό που θα την πληρώσει. Μην πω τώρα. Θα είσαι εσύ και ο Βασιλόπουλο. Ναι. Τον περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Το Βασιλόπουλο. Όχι, το Ζέρβα, να πει. Εδώ από μένα θα περάσει πρώτα. Τις έβαψε στους γράμμες στο διοικητήριο. Περιμένεις τον Κωστάκη και τον Ψωμιάδη να συμβάψει. Εγώ θα πω για τον Ηρακλή, θα πω για τον Μονεβασιώτη που δεν λες τι συμβαίνει σήμερα. Τι Μονεβασιώτη? Λοιπόν, σήμερα στις 4 συναντιούνται για υπογραφές. Α. Ναι. Η εξαγορά... Πήρε την άδεια ο Ηρακλής. Ε? Πήρε την άδεια. Ναι. Καλός είναι ο Μονεβασιώτης. Γιατί να μην είναι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Έφυγε από τον Πόλο Αθηνών με μηδέν χρέη τον άφησε. Εξαιρετικός επιχειρηματίας, σοβαρός είναι. Σοβαρός είναι. Ναι. Εγώ θέλω τον Ηρακλή, θα το ξαναπώ. Θέλω όλες τις ομάδες Θεσσαλονίκης να πρωταγωνιστούν. Γίνεται να πρωταγωνιστούν και όλες οι ομάδες της Μακεδονίας Τράκης. Το θέλω, το φωνάζει η ψυχή μου. Και σχάνω, δεν με νοιάζει. Να είμαι χειρότερη και να χάνω. Είναι καλύτερη αυτή. Επιτέλους να ανεβεί. Να γίνουν υποδομές. Έβλεπα τους αγώνες Στίβου εχθές στο Ολύμπικο της Ιταλίας. Και έλεγα από αυτούς τους ανθρώπους τώρα ατομικά αγωνίσματα. Άρα για αυτούς τους πληρώνει το κράτος να κάνουν οι άνθρωποι. Εμείς έχουμε εδώ το καφτατζόγλιο και δεν μπορούν να τρέξουν τα παιδιά έξω. Και πληρώνουν οι γονείς. Και περιμένουμε να φύγουν να στείλουν τα παιδιά να πάρουν μια διάκριση. Και λέμε: α, μπράβο ο Μίλτος, μπράβο η Στεφανίδου, μπράβο, μπράβο. Ρε πλάκα κάνετε. Όποιος και όπως και αν λέγεσαι, Μητσοτάκης, Παπαντρόπος, θες να λέγεσαι. Με τις πλάτες των γονιών πας εσύ και βγαίνεις αγκαλιές με το παιδί και ελληνική σημαία. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Γι' αυτό θέλω Λατινοπούλου. Να τους διώξει όλους. Και θα ρίξει και το βάρος της Θεσσαλονίκης. Δεν έχω θέμα με την Αφροδίτη σαν Αφροδίτη. Θα ήθελα την Αφροδίτη να έχει κάνει και 10 χρόνια μεροκάματα. Και πού ξέρεις τι έκανε το κορίτσι. Δεν ήταν δάσκαλος του τένις. Πρωταθλήτρια τένις ήταν η κοπέλα. Δούλευε. Τι πρέπει να κάνει, να σκάβει. Ναι ρε φίλε, να σκάβει. Όχι. Να βρούμε ένα σκαφτιά ρε φίλε.
Γιατί ρε. Γιατί έχει καφτιάδε να παραδείξει. Δεν έχει καφτιάδε, δυστυχώ. Όλοι αυτοί που είναι εκεί πέρα. Για βάφει την πάνε... να βάφει. Και εμεί τι θα έχουμε να θαυμάζουμε. Το σκαπιά. Ναι, ρε. Αυτέ οι γυναίκε δεν δουλεύουν. Αυτέ τι έχει και τι βλέπει. Ναι, καλά. Και καμαρώνει. Καλά. Και ονειρεύεσαι. Τι ονειρεύεσαι. Μπα και σου κάτσει. Λοιπόν, στον Ηρακλή τέλο πάντων του έκατσε μόνο η Βασιλιά. Δεν με νοιάζει για τον Ηρακλή. Να το πούμε, σαν δεν σε νοιάζει, εμένα με νοιάζει. Με νοιάζει. Μπελά. Με νοιάζει. Θα βγει, θα βρει και η Βασίλη τώρα σε πόγο. Μπελά θα βρω. Θα βγει τώρα και η Βασίλη. Σε νοιάζει εσένα, ρε, για μένα. Όχι, Ηρακλή, δεν το λένε αυτό. Θα βγει και η Βασίλη σε κυνηγήσει πάλι, να ξέρει. 2-31-0-2-87-3-8. Έτσι, βγείτε να βρίσκετε το Συρίγο Ηρακλή εδώ. Βρίστε, με δίνει κατευθείαν. Τέτοιοι είστε οι πασοκίδες. Τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι. Το δίνετε τον ΑΕ πάλι. Ταγμάτα ασφαλείτε, αντάρτε. Την κάναμε μετά και πήγαμε στο Πασό. Άρε, Ζέρβα, που είσαι, σε φάγανε τα τέρατα αυτά. Θέλω να πω. Κάνω μία έκκληση. Μαζί σου, Γιώργο. Άκουσα τον Νίκο και πραγματικά ψυχοπλακώθηκα. Και έρχομαι στη θέση του. Πολλοί από εμάς ενδεχομένως να μπήκανε στη θέση του, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει. Θα πεις, και τι είναι ο ΠΑΟΚ, ίδρυμα κοινοφελές. Εντάξει, δεν είναι κοινοφελές ίδρυμα, αλλά είναι ιδέα, ρε φίλε, είναι ψυχή, είναι αγάπη. Εντάξει, είναι όλα αυτά. Τώρα, έναν άνθρωπο που καλός ή κακός, η ζωή του όλη είναι συμβιβασμένη με αυτή την ομάδα και ξεπέρασε τον εαυτό του, έστω και πολλές φορές με τρόπο που σε πολλούς από εμάς δεν άρεσε, και διέδωσε τον αυτό του όλο για το μεγαλείο του. Και είναι από αυτούς που έχουν βάλει λιθαράκια. Βέβαια. Βέβαια. Πέτρες, κοτρώνεις, όχι λιθαράκια. Ο Γκαγκάτσης έφυγε. Κύριε Αγκοτζάραβα, δεν νομίζω ότι μας ακούει. Αυτός που είναι στην επικοινωνία είναι ο κύριος Κυριάκος. Κύριε Κυριάκο, μας ακούς? Ακούω. Ακούει, Για πες τι θέλετε. Τι θα κάνουμε με τον Νίκο? Τι με νοιάζει εμένα? Σε νοιάζει και σε παρανοιάζει. Α, έτσι. Έτσι. Τότε για λέγε. Πρέπει να κάνουμε κάτι με τον Νίκο, κύριε Κυριάκο. Αυτό το παιδί. Γιατί παιδί είναι, παιδί έμεινε στην ψυχιά σχετικά τη ηλικία, έτσι. Οι παοκτσίδες δεν μεγαλώνουμε, παιδιά μένουμε. Γι' αυτό φωνάζαμε για τον Τέλεια. Γιατί είναι το παιδί μέσα μας ο Τέλειας. Δεν θέλαμε να το δώσουμε, φύγει το παιδί από μέσα μας, κύριε Κυριάκο. Θα κάνει κάτι για τον Νίκο, δεν ξέρω τι. Θα έρθουμε στα γραφεία και θα τα πούμε. Και θα κάνεις κάτι. Θα πάω. Θα πάω και για τον Νίκο, θα πάω και για το άλλο το παλικαράκι που μας είπε ο φίλος μου ο Τάσο Παϊωάννου, που έχει θέμα με το ποδαράκι του, το κομμένο. Αυτά πρέπει να. Τον Μπάμπι. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα παιδιά. Γιατί οι παοκτσίδες δεν μεγαλώνουμε. Να το ξέρεις, κύριε Κυριάκο. Αγαπημένε μου φίλε, εντάξει, μπορεί να μην κάναμε παρέα ποτέ, αλλά τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ έτσι αισθάνομαι. Ένα δικό μας παιδί. Με τις διαφορές μας. Πότε λίγες, πότε πολλές. Όλες όμως είναι από πηγάζουν οι διαφορές μας από την αντιμετώπιση των προβλημάτων πάντα για το καλό του ΠΑΟΚ. Εσύ πολλές φορές να τα αντιμετώπισες με τον αλφα τρόπο, ενώ κάποιοι άλλοι να θέλανε να τα αντιμετωπίσουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές λέω και καμιά κουβέντα παραπάνω με τον τρόπο μου, δεν έχω κακία μέσα μου. Όχι. Όχι. Και όλους εσάς που είστε εκεί πέρα σας θεωρώ παιδιά μου και σας αγαπάω. Κάποτε είχα τη δύναμη και βοηθούσα κι εγώ. Δυστυχώς τα χρόνια περάσανε. Κάποια πράγματα ενδεχομένως να μην μου ήρθαν καλά στη ζωή μου. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν έχω και τη δύναμη να βοηθήσω και κάποιους ανθρώπους που όταν ήμουνα στα
γιουζέλια μου, τους βοηθούσα. Ευχαριστήσω και μέσα από εδώ από τα μικρόφωνα το φίλο μου τον Τάσο τον Γουνόπουλο και τη σύζυγό του την κυρία Άννα, που συμπαραστέχονται και βοηθάνε πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Μπράβο ρε Τάσο, είμαι πολύ περήφανος που είμαι φίλος σου. Θέλω λοιπόν να σε παρακαλέσω να ενημερώσεις τον κύριο Σαββίδη για τον Νίκο. Κάποτε από αυτά τα μικρόφωνα ξεκίνησε η πληροφορία, όταν με ενημέρωσε ο φίλος μου ο Βάκος για το Μάχη που δεν είναι καλά. Το είπα, ακούστηκε, το πιάσες, ενημέρωσες τον πρόεδρο και τον κάνατε καλά. Μέσα από την καρδιά μου σε παρακαλώ, ενημέρωσε τον πρόεδρο για τον Νικόλα. Τον αξίζει μια καλύτερη μεταχείριση. Και ο μόνος γίγαντας σε αυτή την πόλη είσαι εσείς. Εσύ που θα μεταφέρεις την είδηση και ο πρόεδρος ή ο Γεωργάκης που θα πει το μεγάλο ναι. Η συνεργάτη δάμου η Μαρία, η αγαπημένη μυστηριώδη Μαρία, θα έρθει από την Τούμπα. Κοιτάξτε να σε βρει και να σε ενημερώσει. Και είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω ότι είσαι καλό παιδί και έχεις καλή καρδιά, παρόλο που δείχνεις ότι είσαι κουφάλα. Παπάς αυτό. Είναι ρε Χρήστο. Καλά, πώς με στέλνεις έτσι με τον άνθρωπο? Πάνε στη σοχα. Ρε Πάσκαλ, τι τούτος μωρέ. Τι τούτος, κυρά Έφη. Άμα το ρίξεις να κοιτάξεις από κάτω, μην έχει τέντα και κάνει γκέλ. Μπαμ, μια και καλή. Μην γυρίσει πίσω. Τι πράγμα είναι τούτος, ε. Βολιώδης κουφά. Σταμάτα μωρέ τον άνθρωπο. Πού με στέλνει έτσι ρε. Θα έρθεις μαζί μου να βάλεις μυαλό. Όχι ρε, δεν πάω. Πώς όχι ρε. Δεν πάω ρε. Τα είπες ότι είπες. Είπες ότι είπες, στέλνεις εμένα. Κατά, ωραίος, τέλειος. Τζάμπα η στρατηγική που διαβάζει. Θουκίδη τη διαβάζει. Στρατηγού, τζάμπα. Πάει το στράτευμα. Άνοιξε μπροστά τάφρο, έβαλε ξυλαρά και περπάτα τώρα λέει. Να μην χαζέψει. Άρε φίλε. Άρε που τη βρήκατε αυτή και μου την πέρασε. Είσαι χαρά ζωή είσαι φίλε. Τι χαρά ζωή. Είσαι ψυχούλα, σε αγαπάω πολύ. Μόνο εκεί είναι τα ψυχοπλακωτικά να μην. Μα με περιλαμβάνεις κάθε πρωί. Πάμε έξω τώρα, διάλειμμα να δεις θα σε κάνω. Άνοιξε γραμμές, μπας και πάλι λοιπόν, καστά. Λοιπόν, θα μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Ανοίγουμε γραμμούλες αμέσως μετά το διάλειμμα. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Και σας περιμένουμε. Και πριν πάμε στο break, θυμίζω εγώ πως η ΕΙΑ θα δίνει καθημερινό αγώνα για να κρατήσει την αποχέτευση και το περιβάλλον μας καθαρά. Δεν πετάμε λοιπόν στερεά απορρίμματα στις αποχετεύσεις αλλά και στο σιφόνι της κουζίνας. Να βοηθήσουμε όλοι μαζί να κρατήσουμε τις αποχετεύσεις και το θαλάσσιο περιβάλλον στην πόλη μας καθαρά. Καθαρές αποχετεύσεις, καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ναι. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Είμαστε. 2-31-0-287-38. Πότε αρχίζει το παρευρωπαϊκό? Μα ακούτε? Χρυσάρα μου, πότε αρχίζει το παρευρωπαϊκό? Παρασκευή, Γιώργο, Παρασκευή. Τι έχουμε? Νομίζω Γερμανία-Σκωτία πρέπει να το πω. Ωραία, ωραία, φίλε. Μετά όμως, φίλε, από Σάββατο και για 2 εβδομάδες μιλάμε για πανδεσία. 4-7-10. Γιατί το Γερμανία-Σκωτία λίγο είναι? Όχι, εννοώ... Όχι ρε, τις ώρες που θα έχει τους αγώνες. 4-7-10. Τρία παιχνίδια την αγαπάμε ημέρα, Σκωτία. Αγαπάμε Σκωτία. Ιρλανδία. Ναι. Αγγλία. Σας αρέσουν αγαπάμε αυτοί. Είσαι του νησιού εκεί πέρα. Βέβαια ρε φίλε. Αλλά πάρα απ' όλα τη Μεγάλη Γερμανία. Παπαπαπαπα. Άντε πάλι. Άντε πάλι, σκοτωθούμε τώρα. Γιατί θα σκοτωθείτε καλέ? Τι μανία με τους Γερμανούς. Φασιστόμητρο. Πρασινοβρούλου. Θα σκοτωθείτε εγώ. Α, πάρω τη γραμμή τώρα. Είμαι Γερμανός. Αθηναίος Γερμανός. 40 χρόνια με τη Γερμανία δούλευα. Έχω φάει Μάρκο και Μάρκο. Δύο εργοστάσια έκανα. 4 σπίτια. Πώς για ακόμα αυτά που έχω από αυτά που δούλεψα από αυτούς τους ανθρώπους.
Είναι. Δούλεψε και τα έξω, όχι με αυτού. Εσύ δούλεψε. Ναι, ρε παιδί. Μου άφηγαν και να δούλευε και στη Βενεζουέλα, να δούλευε πάλι. Εντάξει, με αυτού. Άσε με τώρα, μην με ενευρίασε με του Γερμανού. Με συγχύζει με του Γερμανού κάθε μέρα, με του Γερμανού. Και με του. Σανδάλι και κάλτσα, το κάναν και μόδα φέτο τα παιδιά. Δούλεψα με του Ολλανδού πάρα πολύ. Μέτερνιχ, Μέτερνιχ. Καλή είναι η Γερμανία, είναι φίλοι μα οι Γερμανοί. Ναι. Τι είναι, κακή είναι. Δεν θέλω να ξαναδώ Γερμανό. Πιο φιλέλληνες του κόσμου είναι. Δεν μπορώ να ξαναδώ Γερμανό. Εντάξει, μαζί σου. Καταλαβαίνω το θέμα σου ότι δεν τους πας. Και... δεν τους πάω γιατί μου το παίζουν και κάτι να πούμε. Αφού είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Είστε εσείς και Βούργαροι, οι φίλοι. Είμαστε. Σας. Καλύτεροι χαρά. Είμαστε. Μια χαρά, ωραία. Πάρω τις γραμμές. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Άντε, έλα, σε περιμένω δηλαδή. Άντε, ελεύθερα, γήπεδο, έλα, ρίξε, ρίξε. Λοιπόν, ρε πρικοθύρα, πρικοθύρα, ποια Γερμανία, ρε, που καταστρέφεται την Ελλάδα, ο Μητσοτάκης και οι Γερμανοί μαζί και οι Αμερικάνοι, πεινάει η μισή Ελλάδα, ρε, και εσύ έκανες λεφτά τους Γερμανούς, ρε, αρχιπαπά. Δεν μιλάει. Τι να μιλήσω. Ο άνθρωπος έχει λυμμένα τα προβλήματα. Έχει την πόντια που πληρώνει και στα αυτά του να πω βγαίνει και είναι και άμπαλος. Ποια πόντια να πληρώσει, ρε. Ένας από το κάραβο όλη αυτή την οικογένεια να την πάνε μέσα και να τραβήξουν το φελό και να τους πάρει μέσα, ρε. Πεινάει η μισή Ελλάδα, ρε. Δεν τρέπεται που κάνετε εκεί και κυβερνάει αυτή τη χώρα. Ποια η Λατινοπούλου. Ποια να Λατινοπούλου, ρε. Ο Μητσοτάκης και όλο το σόι του, ρε. Να ξεφανιστεί από την Ελλάδα, ρε. Πού να πάει, ρε φίλε. Εδώ γεννήθηκαν οι άνθρωποι. Με έχει φάει την ψυχή δηλαδή. Έλα. Μιλάμε ειλικρινά. Πεινάει η Ελλάδα κανονικά. Δεν το βλέπω, ρε Στέλιο, δεν το βλέπω εγώ λες. Ναι, δεν τα λέμε άρα... συνέχεια. Ρε εσύ Γιώργο, δόξα τω Θεώ δεν έχω εγώ πρόβλημα. Βλέπω σου. Το ξέρω ρε, δεν θέλω να μιλήσω, ρε. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και ήταν μια κυρία με τρία παιδιά. Και πήρε ένα τέταρτο κιμά, ρε. Μην μα βλέπεις τώρα. Ρε Γιώργο, και δεν θέλω να πω τι έκανα, ρε. Δεν θέλω να πω τι έκανα. Άσου αυτό. Δεν τρέπεται, ρε. Δεν τρέπεται, ρε. Δεν φοράει παντελόνια. Γι' αυτό... 12 με 15 είναι ο κόσμος, ρε. Γι' αυτό θέλω επιτέλους κάποιους που να έχουν μεροκάμα, το αυτό εννοώ. Δεν με νοιάζει πώς θα λέγεται. Θα είναι Πασόκ, να Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, φωνή. Να έχει μεροκάμα, να έχει δουλέψει, να έχει μαύρα νύχια μπορεί. Κυβερνήσει τη χώρα, δεν με ενδιαφέρει. Τι γραμμή είναι αυτή. Να πούμε τα κοπρόσκυλα όλα. Γεια σου Στέλιο, θα μας κλείσουν μέσα. Δεν μπορεί να λες τώρα τέτοια λόγια για τους πολιτικούς μας, οι οποίοι. Μέρα νύχτα σκέπτονται μόνο για σας, ρε. Αχάριστοι. Δεν έχετε ρεύμα. Δεν έχετε τηλέφωνο που παίρνεις και λες την άποψή σου. Δεν έχετε φαγητό να φάτε που και που. Που και που. Τι θέλετε, ρε. Δεν σας παίρνουν ρε τα σπίτια, οι τράπεζες, τα φαντς. Και μπορείτε να είστε έξω στην ύπαιθρο για να αναπνέετε καθαρό αέρα. Αχάριστοι. Άρε Παπανδρέο που θέλετε να ησυχάσετε. Πώς το έλεγε ο Σουρίς, το είχαμε πει και άλλη φορά. Λέει, ποια είναι λέει, η δουλειά των πολιτικών. Η σωτηρία της Ελλάδος. Άρα δεν τη σώζουν γιατί, για να έχουν δουλειά. Πάμε να πάρουμε είναι, γραμμούλες. Παρακαλώ, γίνεται χαμός στο κέντρο. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ορίστε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα. Πέστα Γεώργη, πέστα. Τα λέω, δεν τα λέω. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Αδέρφια μας. Δεκαετίες ολόκληρες. Πέσαν να ακούγονται αλήθειες.
Άλλοι τα παίρνανε και δεν βάζουν κουβέντα τώρα. Λέει εσύ τα πήρες και το παραδέκεσαι. Τι εννοείς, τα δούλεψε, δεν τα πήρε. Δούλεψε ρε φίλε, χιλιάδες τόνους εξαγωγή εγώ φρούτα και λαχανικά. Που τα πήρανε. Εγώ δεν ήμουνα στις Σίμες. Που τα πήρανε. Τέτοιο κορόιδο ήμουνα. Βερίκουκο, βερίκουκο γέμισε το φορτί. Ξέρεις πόσα βερίκουκα χρειάζονται να γεμίσει μια ταλίκα. Μη σου πω 50 εκατομμύρια. Για ποια μιλάμε ρε Γιώργο. Γιατί μιλάτε. Έλα. Γιατί για ποια χρονολογία μιλάμε, λέω που έφυγες από βερίκουκα. Από πατέρας μου από το 64 και εγώ μέχρι το 95. Να έχεις δύναμη ρε και χρόνια να σε δίνει ο Θεός ρε. Άντε ρε. Καλή σας μέρα. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Το κύριο Συρίγο. Παρακαλώ κύριε μου. Γιώργο μου, θα σου θυμίσω κάτι. Έκανες εξαγωγή στα Βίλια. Ναι. Από τις ελευθερές. Και το συσκευαστήριο ήταν στο Μυρτόφυτο. Μπράβο. Είμαι ο Σταύρος ο Παναγιωτόπουλος με τα ψυγεία. Που σε κουβάλωσα και για τον αδερφό σου στο Μόναχο. Α, γεια σου ρε Σταύρο, τι κάνεις φίλε μου. Δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο γιατί συγκινούμε, αλλά άκουσα για την κυρία Νοτοπούλου την περασμένη προηγούμενη εκπομπή που κάποιος δικός που σε ξέρει και προσωπικά σε απεικάλυψε φασίστα και την Νοτοπούλου φασίστρια. Τον έβαλα κέρι, ευτυχώς η Άννα τα κάλυψε. Είναι τέτοια γαϊδούρια. Εντάξει ρε παιδί μου. Ξεχάσανε γιατί στην Ελλάδα κηρυφθήκαν τρεις λέξεις, όχι δύο λέξεις Γιώργο. Δημοκρατία, προδοσία και αχαριστία. Είναι αχάριστη. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσα. Γεια σου ρε Σταύρο, πραγματικά χάρηκα πρώτα πρώτα που είσαι καλά. Δεν μου είπες αν τα έχεις ακόμα τα ψυγεία. Έκλεισε, έκλεισε. Έκλεισε, εντάξει. Λοιπόν, για λέγε κουκλά. Πρέπει να... Το θέμα της Ελλάδος είναι... Έφτασα σχεδόν στα μισά μου χρόνια, έτσι. Δεν ξέρω πώς ακόμα θα μας δώσει ο Θεός μπροστά, μη φωνάξεις. Δεν το λέω για τέτοιο. Και έχω βαρεθεί. Το δικό μου το παιδί δεν έχει ζήσει αυτά που έζησα εγώ. Υπάρχουν παιδιά, δόξα τω Θεώ, ήμασταν καλά, δεν πω. Ο Θεός μας ευλόγησε. Αλλά υπάρχουν παιδιά που δεν γνωρίσανε τι θα πει ένα κιλό κιμάς. Λίγοι, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν και δεν είναι λίγοι, Γιώργο. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Και είναι πολύ κακό. Υπάρχει πολλή αδικία. Ναι. Στην κοινωνία. Και εγώ δεν είμαι της άποψης. Εγώ δεν μπορώ να χαρώ αν δεν χαίρεται το δίπλα. Εγώ δεν χαίρομαι άμα καεί η κατσίκα, άμα σφάξουμε την κατσίκα του γείτονα ή αν καεί το σπίτι του ξέρεις γείτονα. Ξέρεις κάτι, ξέρεις γιατί ήταν συγκυμένος ο φίλος. Στο... Είχα δύο εργοστάσια. Ένα στο Μυρτόφυτο που... και ένα στο Πολύκαστρο. Στο Πολύκαστρο κάτω είχα εστιατόριο. Κάθε μέρα είχαμε γύρω στις 15 ταλίκες που ερχόταν με πράγματα και άλλες τόσες που φορτώνανε. Μέσα έξω. Στους 30 οδηγούς τους είχα στο εστιατόριο δωρεάν να τρώνε. Ξέρεις τι να τάζεις 30 άτομα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα για 40 χρόνια. Αυτοί ήμασταν εμείς. Και όταν έκλεισε το εργοστάσιο με το πρόβλημα της Ιουγκοσλαβίας και φύγαν οι εργάτες, πληρωθήκαν μέχρι την τελευταία δεκάρα και από τα 50 σπίτια που δώσανε στο περιοχή του Πολυκάστρου, ναι, οι εργατικές κατοικίες, τα 48 ήταν άτομα που είχαν ένσημα από το εργοστάσιο. Μπράβο. Μας. Δουλέψαμε πολύ στη ζωή μας. Γι' αυτό θυμώνω με τους Γερμανούς όταν γινάγανε και κοιτάγανε. Κάτσε ρε φίλε. Οι δικοί μας ρε στα κάνανε. Ρε σίγουρα, οι δικοί μας τα κάνανε. Τα κάνανε τώρα. Αλλά δεν ξέρω. Σε είπε ο Γερμανός τώρα. Θα σας πάρω τώρα τη γραμμούλα και ας πω μετά τι με είπε ο Γερμανός. Τα κοπρόσκυλα. Φάγανε την κοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα κύριε. Γεια σου νεάρε μου. Ονομάζομαι Σταύρος Παναγιωτόπουλος. Είμαι εγγονός του Μπαρμπαστάβρου που πήρε προηγουμένως. Γεια σου παιδί μου. Ακούστε να δείτε, θα σας πω λίγα πράγματα για αυτά τα φιλαράκια μας που ονόμασε με πολύ χλεβαστικό τρόπο ο κύριος Συρίγος, που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ποιο παιδί μου, τι, ακούστε, για ποια φιλαράκια λες. Αυτή, ηρωνικά το λέω, για αυτούς τους που είπες προηγουμένως κύριε Συρίγου για τους Γερμανούς, τους, ναι, αυτά τα καλά τα παιδιά, αυτά τα καλά τα παιδιά που ακόμα μας χρωστάνε το γερμανικό κατοχικό δάνειο.
Πες ναι. Τα ρε φίλε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τσίπα επάνω τους. Δηλαδή αυτοί καταστρέψαν την Ευρώπη δύο φορές και πάνε για τρίτη. Δηλαδή τι προσπαθούν να κερδίσουν δηλαδή, με αυτή την κατάσταση δηλαδή. Δηλαδή προσπάθησαν αυτό με έναν τρόπο πριν λίγο καιρό να πάνε να κάνουν επίδυση στη Ρωσία ενώ αυτοί υπεγράψανε συμφωνία με το φυσικό αέριο και να μας καταστρέψουν την Ευρώπη. Ζούμε εποχές του 1938. Αυτές τις εποχές ναι, ζούμε. Δηλαδή αυτοί τι κερδίζουν δηλαδή. Τέλος πάντων, ο μπαμπάς μου και εμείς στην οικογένεια μας είμαστε όλοι δεξί. Δεν σας το κρύβω. Εντάξει. Εγώ είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την κυβέρνηση που εγώ στις πρώτες εκλογές την ψήφισα. Εγώ ο ίδιος. Εγώ στις εκλογές ψήφισα Λατινοπούλου γιατί εγώ προσωπικά θέλω την Ελλάδα μου πάνω απ' όλα με το πρώτο στοιχείο το ελληνικό να είναι όλοι οι Έλληνες να έχουν το πρώτο λόγο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να βγαίνω σε Αριστοτέλους και να βλέπω όλους τους Πακιστάνους και τους Λαθρέους. Τους οποίους ανάγκαζαν οι Γερμανοί να τους έχεις εδώ. Σε πληρώναν για να τους έχεις. Ναι, έτσι ακριβώς. Και δεν μπορώ αυτό να δεν το είπε κανείς ότι αναγκάσαν την Ελλάδα τότε με τον Τσίπρα με επισήριζα να κρατάει εδώ πέρα και να έχει και τα προγράμματα. Να σε ρωτήσω κάτω, Σταύρο. Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτω. Ο παππούς είναι καλά. Δόξα σε ο Θεός, προσπαθεί να μας αποτρελάνει ως με την καλή την έννοια. Τα ψυγεία τα έχετε ακόμα. Και κάτι τελευταίο αξιότιμη κύριε και κυρία. Ακούστε να δείτε, εγώ προσωπικά, εγώ που ψήφισα τη Λατινοπούλου, ψήφισα για ένα τρίπτυχο. Το πατρίδα, τα θρησκεία και οικογένεια πρέπει να ξαναπανέλθει στην ιστορία και στο ανάστημα των Ελλήνων. Και θέλω όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού και ξανά όταν θα έρθουν οι εθνικές εκλογές να ψηφίσουν αυτό το κόμμα γιατί πρέπει οι Έλληνες να έχουν το πρώτο και το τελευταίο λόγο στην Ελλάδα. Να σε ρωτήσω κάτι φίλε μου. Στο τρίπτυχο που είπες, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Δεν υπάρχει ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Καταρχήν δεν πιστεύω στο Πολυτεχνείο. Δεν σε λέω για το Πολυτεχνείο. Δεν σου μιλάω για το Πολυτεχνείο. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ναι. Ναι, βέβαια. Μέσα τρίπτυχα είναι γι' αυτό. Έτσι, οπότε δεν μπορεί να συνυπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Βεβαίως. Να το ξέρεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που λέτε αγαπητοί μου κυρία. Αν δεν γίνει αυτό που λέω εγώ δεν μπορεί να συνεπάρξει μόνο του. Να το ξέρεις φίλε μου δε, να σας πω κάτι αγαπητοί μου κυρία. Πείτε μου λίγο στο Πολυτεχνείο πόσοι άνθρωποι. Δεν σου μιλάω για Πολυτεχνείο. Σταύρο δεν μιλάει για το Πολυτεχνείο. Ξέρουμε εμείς η γενιά μου ξέρει τι δεν σου μιλάω για Πολυτεχνείο χρυσό παιδί. Εμείς μιλάμε για την κοινωνία. Εσύ λες πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και εγώ σε λέω ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Μπορεί να συνεπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Και μπορεί. Βεβαίως και μπορεί. Πώς βέβαια, μπορεί να συνεπάρξει. Δεν μπορεί, παιδιά, να συνεπάρξει. Γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, η άποψη είναι σεβαστή από εσάς. Εγώ σέβομαι την άποψή σας γιατί υπάρχει. Και εγώ σέβομαι, παιδί μου, τη δική σου. Δεν το συζητάμε. Ακούστε. Και ένα τελευταίο. Μακάρι όλοι οι ήρωες του 21 και του 1940 να ξαναπιστέψουν στα βιβλία μας και θέλω όλη την ιστορία να την γνωρίζει όλος ο κόσμος. Τα βιβλία είναι εκεί, η γνώση παρέχεται ελεύθερη, ανοίξτε και διαβάζετε παιδιά. Ο καθένας δεν θεωρεί, η άγνοια νόμου και ιστορίας πλέον δεν συγχωρείται. Δεν συγχωρώ εγώ τον εαυτό μου να μην την ξέρω. Ναι, αγαπητή μου κυρία, εγώ τη διαβάζω από μικρό στην ιστορία μου. Πολύ χαίρομαι. Και χάρη στον παππού μου και τον πατέρα μου, γιατί ο παππούς μου πριν γίνει να ασχοληθεί με τα φορτηγά, ξέρει ο κύριος Συρηγός, ήταν στρατιωτικός. Και ξέρουμε την ιστορία πάνω κάτω πως είναι στην Ελλάδα. Ο παππάς μου γεννήθηκε 21 Απριλίου. Τι περιμένετε τώρα περιττέρω από αυτό. Να σε καλά, γεια σου Σταύρο. Παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, έχουμε άλλη μια γραμμούλα. Έχουμε το αγαπημένο σου. Παρακαλώ. Έλα ρε Μαρία, Μενώτη εδώ πέρα. Έχουμε γίνει τέτοια της Λατινοπούλου, της Αφροδίτης. Αφροδίτη, καλημέρα. Αλλά δεν μπορώ άλλο Αφροδίτη. Θα σαρώσεις στις άλλες εκλογές, θα ξέρεις. Αυτό πιάσατε σήμερα κοινωνικό, ανθρώπινο θέμα. Που αυτό αφορά όλους τους ανθρώπους. Τώρα τα ποδοσφαιρικά, τα αθλητικά, τα πάω Ολυμπιακός, αυτά είναι το όπιο του λαού. Αυτά μας το ποτίζουν για να τρενόμαστε να ξεσπάμε με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό, να είμαστε ομάδες αντιπαράθεση για να κάνουν πονηρό με εξουσιαστές τις δουλειές τους, να μαζεύουν το χρήμα, να το στέλνουν στην Ελβετία, να το στέλνουν στην Αμερική, στην Deutsche Bank και να ψάχνουν μετά το χρήμα, πού είναι το χρήμα. Αυτός που κλέβει το χρήμα, βγαίνει στο μικρόφωνο και λέει πού είναι το χρήμα. Και είναι για να τρελάνεσαι και λες τώρα ή έχω τρελαθεί κανονικά ή δεν βλέπω ή δεν ακούω ή είμαι κότα και νομίζω ότι είμαι άνθρωπος ή είμαι φάντασμα και νομίζω ότι είμαι ο Θεός. Δηλαδή μας έχω τρελάνει. Κοιτάξτε να δείτε, από ύπαρξη ανθρώπινης φύσης εδώ στον πλανήτη Γη
Πάντα το πρόβλημα ήταν το χρήμα, τίποτε άλλο. Ακούστε τώρα εσείς οι πολιτικοκολλημένοι, οι θρησκευτοκολλημένοι, οι όλοι κολλημένοι. Μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ μας δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Το χρήμα είναι διαφορά και εκεί είναι που χοροπηδάει ο ένας τον άλλον, γιατί έτσι θέλει το σύστημα και οι εξουσιαστές να μας χοροπηδάνε. Μέσω του χρήματος, βάσει του χρήματος. Μενώτη, επειδή είσαι ένα παιδί δικό μας και έχεις και τον κόσμο που σε ακούει. Θέλω να πεις κάτι για τον Νικόλα. Πώς τον άκουσες, τον άκουσες? Όχι, δεν τον άκουσα, αλλά τον άκουσα πότε. Τώρα στο Λεδιάδο που είχε πάρει προχτές, παραπροχτές. Ψιλοκαλά τον άκουσα, τέλος πάντων. Δεν αλλά είναι ξέρω καλά ο Νικόλας και ζήτησε βοήθεια. Κοίταξε, άμα ζήτησε βοήθεια, είναι ανθρώπινο. Γιατί να πω κι εγώ και πράγματα για τον Νικόλα που τον έχω γνωρίσει από μικρός, από την πρώτη φορά που πήγα στην Τούμπα, να πούμε 12 χρονών το 75. Τώρα σε άλλο και να τριχιάζω. Μπορεί να έχω πολλές αντιθέσεις με τον Νικόλα, μπορεί να τον έχω κράξει πάρα πολύ, γιατί ήταν τα τελευταία 20 και παραπάνω χρόνια σε αντίθετη πορεία με τον ΠΑΟΚ και ήθελε όλο να έχει την αντίθετη γνώμη και όλο κοντραριζόμασταν. Αλλά ο Νικόλας είναι μια ηγετική μορφή του ΠΑΟΚ που έχει γράψει την ιστορία του, που έχει κάνει παοξάκια. Εγώ έτρεχα πίσω από τον Νικόλα. Θα σας θυμίσω το 76, το 76, ακούστε, 75-76, στο πρώτο πρωτάθλημα, στο 2-2 με τον Άρη, με τον Δράμπη, που μας ισοφαρίστηκε στην Τούμπα και όλοι κλαίγαμε από το ατυχές αυτό αποτέλεσμα και μας κατεβάζει πορεία κάτω στην Τζιμισκή 15.000 παοκολέ και το και την κάναμε την Τζιμισκή γης μαδιά. Η μάρα έχανε το παιδί και το παιδί τη μάρα. Αυτός ήταν ο Νικόλας, έχει γράψει την ιστορία του. Εγώ έχω ζήσει η κατάσταση το 81 με τον Νικόλα ΑΕΚ ΠΑΟΚ μέσα και ο τρελοτραλαλά και θα πούμε πάει με στους αεξίδες και φωνάζει ΠΑΟΚ κολέ και το κάνουν τούρνα στο ξύλο. Άκου, ναι, τρελαθείς και τώρα ακόμη. Πώς στη Φιλαδέλφια, κάτω... μέσα ήμουν αρέσω του που έγινε. Εφάλιπες. Το 3-1 που χάσαμε. Φάλιπε. Αυτό δεν είναι. Όχι στο κύπελο. Όχι στο κύπελο, στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα 1-1 με στη Φιλαδέλφια, 1-1 με το πάρισι του Κούδα. Αυτό τέλει. Γεια σου Μενώτη, να πάρουμε την τελευταία γραμμή. Τελευταία γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Ο Μπάμπης από Βέρεια. Γεια σας κύριε Μπάμπη. Πού είσαι ρε Μπάμπη? Ραδιόφωνο. Γεια σας, γεια σας. Κύριε Μπάμπη, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο. Ακούτε από το τηλέφωνο. Τώρα. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Μαρία, συμφωνώ μαζί σου. Είναι όπως τα λες. Οι Έλληνες, τα δύο τρίτα, να μην πω τα τρία τέταρτα, είναι ανιστόρητοι. Δεν ξέρουν καλά την ελληνική ιστορία. Και όσο για τους Γερμανούς, οι Γερμανοί όλους τους εργάτες της Ευρώπης, Ελλάδα, Ιουγκοσλαβία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία κτλ, όλα εκείνα τα χρόνια, λοιπόν, τους εκμεταλλευόντουσαν. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεταναστεύσει γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν στις πατρίδες τους. Τις οποίες οι Γερμανοί είχαν καταστρέψει. Συγγνώμη, μετά τον πόλεμο. Να μην αναφερθώ εδώ στην κατοχή. Έτσι. Ακριά, αυτό να αναφερθώ όσο αναφορά για τους μετανάστες εκεί. Ναι, απλώς λέω ότι ήταν οι Γερμανοί. Λεπτό, οι Γερμανοί τότε πληρώνανε με μάρκα. Και οι Έλληνες, λοιπόν, το συνάλλαγμα συνέφερε, να πούμε, στους εργαζόμενους τους Έλληνες, συνέφερε και στους Γερμανούς. Λοιπόν, γιατί πληρώναν με μάρκα. Και τα μάρκα, το μεροκάματο, οι Έλληνες τα μετράγανε σαν ελληνικά χρήματα. Διπλά τα λεφτά, ναι. Αυτό, γι' αυτό. Ποιοι, τη Γερμανία, ποιοι τη χτίσανε, εκτός από αμερικάνικα κεφάλαια, είχε ανορθωθεί τότε η Γερμανία. Αλλά εκμεταλλευόταν, να πούμε, όλους τους εργαζόμενους της Ευρώπης. Και ποια Γερμανία, μέχρι και σήμερα η Γερμανία κάνει κουμάντο όλη την Ευρώπη. Ξεχνάμε, να πούμε, αυτά που έχει πάθει όλη η Ευρώπη. Αλλά θα μιλάμε πάντα για την Ελλάδα, γιατί Έλληνες είμαστε, στην Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν, αυτοί μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να αλλοιώσουν την ελληνική ιστορία. Την ελληνική ιστορία, η τελευταία ιστορία που είναι η ιστορία της εθνικής αντίστασης. Καταλαβαίνετε, γιατί οι Ναζί τότε, οι Ναζί σήμερα έχουν δισέγγωνα στις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
Και αυτό, η ιστορία αυτή η ελληνική, τους θίγει. Γι' αυτό προσπαθούν να αλλοιώσουν και να εξαφανίσουν την τελευταία ελληνική ιστορία της Ελλάδας. Για ποια Γερμανία μιλάμε? Κύριε Μπάμπη, ξεχνάμε να πούμε κάτι. Ναι. Έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα, συμφωνούμε σε πάρα πολλά. Το ένα... Πολύ λίγο λιγοστά, ας πούμε. Γιατί άμα αναπτύξουμε θέματα... Κύριε Μπάμπη, αλλά δεν έχετε κλείσει το ραδιόφωνο. Εμένα με θλίβει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Με θλίβει που οι Έλληνες... Έπεσε. Είχαμε θέμα με τη γραμμή, μικροφώνησε πάρα πολύ. Κύριε Μπάμπη, μικροφώνησε η γραμμή και έπεσε. Δεν το κλείσατε, το χαμηλώσατε, τέλος πάντων. Εγώ θα το ξαναπώ, τι θέλω για μένα. Θέλω έναν αρχηγό κράτους, ο οποίος θα έχει μαύρα τα νύχια του, θα έχει δουλέψει, θα έχει ένσημα. Δεν θέλω κανέναν που θα έχει ανεβεί σε ένα κάρο, τον διώξαν, έπεσε, ξανανέβηκε σε άλλο κάρο, με άλλο τρόπο και συνεχίζει να λέει τραγούδια. Θέλω αυτό που πιστεύει να το διεκδικεί μέχρι το τέλος. Και θέλω πάνω απ' όλα να θέλει το καλό των Ελλήνων, όχι της οικογένειάς του. Αυτός ο αρχηγός μου κάνει. Θα σου πω κάτι. Πριν φύγει για την Ανατολή, ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε στην Κόρυνθο τη μάζοξη όλων των πόλεων κρατών που υπήρχαν στην Ελλάδα. Πήγαν όλοι πλην Λακεδαιμονίων. Οι Σπαρτιάτες δεν πήγανε. Εκεί ορίστη, επειδή είχε οριστεί ο πατέρας του, το σκοτώσανε, πήγε, πήρε αυτό το χρήσμα ξανά, ναι, σαν ο αρχιστράτηγος της εκστρατείας των Ελλήνων εναντίον, και δεν ήταν μόνο Μακεδόνες, είχε και Λαρισαίους, είχε Αγριάντες, Τριβελούς, είχε Αθηναίους, είχε Βιωτούς, είχε, εκτός από Σπαρτιάτες, γι' αυτό λένε πλην Λακεδαιμονίων. Εκεί έμαθε ότι υπάρχει ένας μεγάλος φιλόσοφος, ο λεγόμενος Διογένης, ο σκύλος φιλόσοφος, ο οποίος ζούσε μέσα σε ένα πιθάρι. Είναι μια ιστορία που θα την πούμε μέσα στο πιθάρι, για να μην το λέμε όλο, για να το τελειώσουμε, επειδή τελείωσε και η ώρα. Είναι ότι αφού μπορέσανε και τα βρήκανε και καθίσανε να συζητήσουν, το ρώτησε ο Μέγας Αλέξανδρος το Διογένη, τι πρέπει να κάνω για να είμαι καλός βασιλιάς. Και τον είπε ο Διογένης, δεν πρέπει να περάσει ούτε μία ώρα, ούτε μία μέρα που να μην κάνεις κάτι καλό για τον κόσμο τον οποίο σε στηρίζει. Σε στηρίζει, σε έχει βασιλιά. Αυτό. Αυτό το πράγμα, το απλό, που το μαθαίνουμε στα σχολεία, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο το μαθαίνουν τα παιδιά, αν το ξέρανε στην κυβέρνηση. Εμένα ξέρεις κάτι τι με συγκλώνησε? Για πες. Εκτός από όλα αυτά που γίνανε, που έλεγε ο Έρμος ο Νικόλας που πάστησε σε αυτές, αυτό που με συγκλώνησε ήταν η παραχώρηση των κόκκινων δανείων στα φανς. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι να σε βγάζουν από το σπίτι σου. Εκεί που έχεις μεγαλώσει, εκεί που γεννήθηκες, εκεί που ήταν το πρικό της μανούλας σου, επειδή εκεί που γέλασες, που έκλαψες, που αγάπησες, που παντρεύτηκες. Γιώργο, μεγάλωσε το παιδί σου. Αυτό δεν θα το συγχωρέσω ποτέ. Ούτε από τον Τσίπρα που το υπέγραψε. Από κανένα. Ούτε από τον Μητσοτάκη που το εφέρμοσε. Καλά που υπήρξε ένας νόμος Κατσέλη, ο οποίος νοιάστηκε για την πρώτη. Ο Θεός, και το κλείνεις. Όταν μιλάω για τον Θεό, δεν θα κλείσεις γραμμές. Για να σε ρίξει φωτιά και σε κάψει. Μαύρο θα πέσει. Ο Θεός, για μου το έχουν πει και το έχω και σε συγγενείς μου, να ευλογεί την κυρία Κατσέλη για αυτό το οποίο έκανε. Και το Πασόκ. Γιατί όσο και να ήταν το Πασόκ παράπλακη που έπρεπε, πονούσε. Αυτοί δεν πονάνε. Όχι. Πασοξίδες πονούσανε. Και ήταν πιο, γιατί εγώ τους λόγω σε όρους και τους δεξιούς και τους πασοξίδες, τους κυβερνώντες. Οι πασοξίδες ήταν πιο καλά παιδιά. Τι θέλει, ρε Γιώργο, έχεις και εσύ τον καημό σου, ε? Έχει, άντε, λοιπόν, άντε, βγήκαμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι, Λίμπερο 107 και 4.